Γι' αυτό μου αρέσει που έχουν ξεκινήσει τώρα τις εκπομπές και τις ξεκινάνε μιλώντας ήδη. Οπότε δεν ξέρουν πότε ξεκινάει. Plastic Fans, επεισόδιο 4. Είμαι ο Άλεξ. Είμαι και εγώ ο Άλεξ. Και σήμερα μαζί μας έχουμε τη χαρά να είναι ο πρώτος καλεσμένος του cast μας. Και ο πρώτος μη Άλεξ που έρχεται. Σωστό. Σωστό. Είπαμε ότι είμαστε ο Dr. L και ο... Ο Dr. L. Είσαι ο Dr. L ή είσαι ο L Σκέτο. Ωραία, εντάξει ρε φίλε. Ο πρώην νυν Dr. L. Εγώ έλεγα ότι θα σας αναλύσω. Εγώ σε γράφω Σκέτο L. Ωραία. Είμαι και δεν είμαι ο Nightfox. Και μαζί μας... Είναι ο Ντάνι Φιντέλος. Γνωστός από το υπότινάνε. Blog και podcast. Και το τρίτο μάτι... Του Φιντέλου. Του Φιντέλου. Και το έχει ανοίξει. Spotify, YouTube και τα ρέστα. Κάντε follow. Ή και να μην κάνετε ρε παιδιά, δεν είναι θέμα τώρα αυτό. Έχει και Instagram. Έχει και Instagram. Δεν το χρησιμοποιώ. Ο Νάνος ή το τρίτο μάτι. Ο Νάνος. Ο Νάνος είναι όλο μαζί, ναι. Έχει Instagram, βέβαια είμαι και λίγο γέρος, οπότε δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Σκέψω προσωπικό Instagram άνοιξα στο στρατό γιατί δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με την νεολαία. Με την νεολαία. Όταν έχει 20χρονο εκεί μέσα, ναι. Είναι σε φάση. Α, με αυτή την νεολαία, σωστά. Facebook. Ναι. Γιατί θες να ψάξεις να βρεις κάποιον να του πεις, έλα εδώ σε ψάχνουμε. Για το χύψη λόγο. Έλα, έχεις TikTok. Θα σου πει, συγγνώμη, Facebook χρησιμοποιούσε ο παππούς μου. Μπορείς να εξανθρωπιστείς λίγο, 100%. Να έχουμε μια επαφή. Οπότε αναγκαστικά χρησιμοποίησα Instagram εκεί πρώτη φορά προσωπικό. Αλλά ο Νάνος είχε και πιο πριν. Όχι ότι το χρησιμοποιούσα ή το χρησιμοποιώ τώρα. Αλλά άμα μου στείλει κάποιος κάτι θα το δω, ρε παιδί. Αυτό. Αυτό είναι. Μέχρι εκεί. Το σημαντικό. Αυτό. Το ίδιο για εμάς στο Facebook και στο Instagram μας βρίσκεται, δεν το έχω πει ποτέ. Τα Labs, όχι την εκπομπή. Και τον Ελ στείλτε με εμένα και θα επικοινωνήσω μαζί του αν θέλετε. Φουλερό. Εγώ σε λέω Ελ σκέτος. Όχι, όχι, σωστό. Ελ. Ρεαρέλ. Άμα θέλετε θα απαντήσω από κάτω σε κανένα comment. Άμα με βρίσκουν, θα απαντήσω. Και τι να σε βρίζουν. Κατ! Λοιπόν. Και σήμερα συνεχίζουμε τη συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε. Αλλά εμπλουτίζουμε με καρύκευμα το περιεχόμενό μας. Έχοντας εδώ το τρίτο μάτι του Φιντέλου, το οποίο ανοίγει διάβλατα για να μας δώσει μια νέα οπτική στο σκηνικό. Να σας πω κι εγώ ότι την μπούμεροζουμερική μου άποψη είναι... Ναι, είναι ενώ είμαι γερός, technically για το... Γιατί το έχεις πει 100 φορές, μάλλον. Στην πραγματική μου ζωή δεν είμαι γερός, αλλά τώρα είμαι 30 χρονών. Να έρθει ένας 30χρονος να σου αναλύσει για τραπ. Δεν υπάρχει τράπερ μεγαλύτερος για αρχή. Ο Μάτκλι πέθανε. Ποιος άλλος. Ο Σνίκ είναι. Α, είναι, ναι. Ο Σνίκ πρέπει να είναι μεγαλύτερος με κανένα 2 χρόνια. Όχι, είναι 5-6-7 χρόνια. Όχι, ρε, δεν είναι τόσο. Είναι τόσο. Ο δίσκος του πώς λέγεται ο δεύτερος. Α, ναι, τώρα που το λέω. Τώρα που το λέγεται παρατηρώ, το είχα ξεχάσει αυτό. Ακριβώς. Τέλος πάντων, η πλειοψηφία είναι πολύ μικρότερη. Μέχρι και ο Λάικ πρέπει να είναι 3 χρόνια μικρότερος, μου ξέρω. Ένα. Ναι, μήνες είναι. Έκλεισε τα 29 προχθές. Το ηχογραφούμε. Μικροδείγμα, φίλε, γιατί η ζωή που κάνουν είναι άλλη. Όχι, ο Λάιτ όντως. Δεν πρέπει με τη ζωή αυτή να, είναι να έχουν μεγαλώσει. Ο Λάιτ όντως μικροδείχνει. Ο Σνίκ. Εντάξει. Κάπου εκεί δείχνει. Okay. Οπότε. Και ο Σνίκ ξεκίνησε 25 χρονών στο γκέι. Ναι. Οπότε είχε αυτό. Με παρένθεση εδώ, όποιο δεν το θυμάται, η πρώτη του κυκλοφορία ήταν από τον Κοντοπίδη. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι. Το ίδιο που το γύρισε. Ο Μπούρση με τον Κοντοπίδη κάνανε το. Ο Μπούρση δεν θυμάται. Ποιο κομμάτι μαζί αυτή τώρα. Όχι, γιατί κάνανε τι μαζί αυτή είναι. Α, είναι ακόμα τώρα. Όχι, τώρα δεν είναι ακριβώς. Κάνανε πρόσφατα μαζί όμως. Κάνανε όμως, αλλά δεν είναι παλιά. Επειδή έβλεπα πρόσφατα μια συζήτηση με τον Τζον Μπούρση. Τέλος πάντων, είχαν κάνει αυτή το πρώτο κλιπ με τον Κοντοπίδη στο κανάλι. Του Σνίκ το οποίο και το δεύτερο. Πώς λεγόταν το πρώτο. Με τον Μπρετ. Με τον Μπρετ και ένα κόλλο. Και ένα κόλλο. Ναι, σε ένα διαμέρισμα. Ναι, είναι το σπίτι του Σνίκ. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Είπαμε, δεν θα πούμε. Να μα ξέρετε, δεν θα πούμε ονόματα. Ποιο δεν θα πει ονόματα. Πόσο χρόνο ο Σνίκ, τι κόλλο είχε. Με τον Πίδη Μπούρση. Ο κόλλο του Σνίκ δεν είναι. Δεν έχω άποψη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά για τα υπόλοιπα μπορώ να σου πω εγώ. Θέμα χρόνου. Αλήθεια. Και ένα ακόμα είχαν βγάλει. Το οποίο ήταν κάτι με την Αθήνα. Ήταν κάτι στους δρόμους. Είχε κλείσει. Ναι. Ήταν πάλι από UAP. Ναι. Δύο από UAP. Μέχρι ούτε ο ίδιος ο Μπούρση δεν το θυμάμαι. Ο Μπούρση δεν θυμάται κανένα. Εγώ θυμάμαι. Καν το όνομα και ο. Εγώ είμαι εγκυκλοπαίδεια για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της hip hop. Το οποίο αυτό τσίμα επαφίεται. Αυτό δεν είναι... θέλουμε. Οπότε θεωρείς ότι σε ξεπερνάει το θέμα μετά από ένα σημείο το σύγχρονο. Ναι. Κύμα θα το πω. Ναι. Το κύμα που μας έπνιξε. Είναι ραπ αυτό. Φυσικά. Απλά και σκέτα. Κοίτα. Γιατί λένε ότι δεν είναι βασικά. Γιατί λένε ότι δεν έχουν είναι. Έχουν σκαλώσει. Με... Γιατί αυτό λέγανε πάντα. Γιατί και όταν ας πούμε. Το gatekeeping είναι ένα κόνσεπτ το οποίο δεν εφηβραμεί οι Έλληνες. Γι' αυτό και δεν έχουμε και ελληνική λέξη την οποία χρησιμοποιούμε. Απλά πήραμε την έτοιμη. Ωραία.
gatekeeping γινόταν στο Βουρλιώτη, όταν ο Βουρλιώτης αποφάσισε ότι θα κάνω έτσι λίγο πιο εύπεπτο εμπορικό από το Λασαγράδα και μετά. Και λέγανε όλοι, α, αυτό δεν είναι hip hop. Αυτό είναι R&B. Τι σχέση έχει τώρα το γλώσσα μεγάλη ή το πόσο μαλάκας είσαι, ξέρω εγώ, με το R&B. Καμία σχέση. Απλά υπήρχε μια ντροπή που αισθάνεται ο μέσος hip hop. Αυτό ισχύει και τώρα, ότι εγώ δεν έχω σχέση με αυτά. Είμαι τελείως διαφορετικός. Ενώ δεν είσαι τελείως διαφορετικός, απλά δεν σ' αρέσουν. Το οποίο αντί να πει, OK, υπάρχουν και αυτά, αλλά δεν είμαι φαν, λέει, δεν είμαι εγώ σαν αυτούς. Δεν είναι hip hop αυτή. Υπάρχει βέβαια και το όλο το απέξω το ότι το hip hop είναι κάτι συγκεκριμένο, τα τέσσερα στοιχεία και αυτά τα θεωρώ λίγο γραφικά. Δεν συμφωνώ με το concept των τεσσάρων στοιχείων. Το hip hop είναι hip hop. Αλλά αυτό ποιος το διατηρεί. Απλά κάποιοι λέγανε, ας πούμε, ότι το rap δεν είναι hip hop γιατί δεν έχει τέσσερα στοιχεία. Καλά, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί. Γενικά υπάρχει ένας μεταλλισμός, να το πω έτσι, σε αυτό. Όπως είναι μεταλλάδες που είναι τύπου το metal, είναι αυτό. Και αν δεν έχει αυτά τα 8, 9, 10 στοιχεία, ναι. Ο καθένας μπορεί να σου πει και 8 και 9 και 10 και 20 στοιχεία, δεν είναι metal. Νομίζω ότι ισχύει γενικά στα κινήματα που είναι λίγο τα μουσικά τα πιο underground, να το πω έτσι. Είναι. Έτσι νομίζω. Τα κινήματα, θα το πω εγώ λίγο πιο κοινικά. Τα κινήματα τα οποία απευθύνονται σε απελπισμένους έφηβους που θέλουν να ξεχωρίσουν κατά βάση, ωραία, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους χτίζουν μια ταυτότητα γύρω από αυτό που είναι και τους αρέσει, ωραία, είναι το Film Bros απλά σε μουσική. Είναι, εγώ είμαι πολύ ψαγμένος γιατί ακούω metal, ωραία, και είμαι ραπάς, ή εγώ ακούω τέκνο και δεν τα πιάνετε εσείς αυτά και χτυπιέμαι. Και είναι αυτό, ρε παιδί, μια τάση του πιτσιρικά να ξεχωρίσει. Και μοιάζει με κάποιον. Ακριβώς. Με μια ομάδα όμως. Δηλαδή ανήκει κάπου συγκεκριμένα. Αλλά το mainstream, όχι απαραίτητα ότι αυτό δεν είναι εμπορικό. Γιατί και το rock, ας πούμε, όταν ξεκίνησε, ήταν κατευθείαν εμπορικό. Οι Beatles, ας πούμε. Ό,τι πιο εμπορικό υπήρχε. Ήταν mainstream με την έννοια του ότι κάνουν εμπορική επιτυχία. Αλλά δεν ήταν mainstream με την άποψη ότι δεν μας εγκρίνουν οι παλιότεροι. Μπράβο. Σε αυτό το τρυπάκι πέφτει το trap τώρα. Είναι mainstream με την έννοια του ότι τα πάντα είναι trap. Εμπορικά θα μπεις στο YouTube, στις τάσεις, στο Spotify, τα πάντα είναι trap. Κυριαρχούνται από trap. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει έγκριση του γέρου, του χι γέρου, του γέρου για τον 15χρονο, 16χρονο, παραμένει cool. Άρα είναι underground, χωρίς να χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή πλέον. Είναι κάτι το οποίο είναι ρηξικέλευτο. Έρχεται είναι. Κόντρα στο κατεστημένο. Αυτό που λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι με την άποψη της καινοτομίας. Δεν τους νοιάζει η καινοτομία. Δεν έχουν τόσο εμβαθύνει τη σκέψη τους. Είναι ότι αυτό είναι cool. Δεν με νοιάζει τίποτα στην περαιτέρω. Στην ουσία είναι καινοτομία που. Στην ουσία είναι, απλά δεν το σκέφτονται έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και σπάει το. Πώς το. Και την προηγούμενη φορά αυτό είχαμε πει, ότι προκαλεί και. Στην ουσία. Ξεχωρίζει. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Σπάει το κατεστημένο. Αυτό ακριβώς. Ναι, είναι ένα απόστημα το οποίο πρέπει να σπάσει αυτό στη μούρη του συστήματος. Και ναι, μεν το οποίο έχει κατακλείσει το πρόσωπο. Mm-hmm. Αλλά παραμένει πίον. Δεν το θέλει κανείς. Οι γέροι του συστήματος, ακόμη και αυτοί που το εκμεταλλεύονται εμπορικά, δεν είναι απαραίτητο ότι συμφωνούν με τους τραπάδες. Ότι θα προτιμούσαν να έχουν π.χ. 10 φουρέρες παρά 10 light. Προφανώς. Γιατί ο light μπορεί να μπει φυλακή. Ο χι light, έτσι. Μπορεί να πεθάνει. Στο εξωτερικό, πώς τραπάδες πεθαίνουν, πιτσιρικάδες. Δεν έχω δει εγώ την Beyoncé ή τη Ριάννα να κινδυνεύουν ποτέ με θάνατο. Ωραία. Υπήρχε μία, αλλά ήταν από άλλη. Η Αλίγια. Ναι. Δεν είναι όμως το ίδιο. Okay. Δεν είναι το ίδιο. Και η Left Eye. Και η Amy αντισυστημική ήταν όμως. Αυτό, ναι, ισχύει. Ναι. Ισχύει. Δεν ήταν το πρότυπο του αυτό θέλω να πουλήσω. Ναι, είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο. Πάλι έκανε κάτι groundbreaking. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, οπότε. Αλλά έχουν πέσει στην ανάγκη των τραπάδων και πρέπει να συνεργάζονται μαζί τους. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτό σε σχέση με αυτό που λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι είναι και δεν είναι του συστήματος. Είναι αναγκαστικά επειδή το σύστημα δεν μπορεί να το διώξει γιατί βγάζει λεφτά από αυτό. Δεν είναι ότι το ήθελε, δεν είναι ότι το δημιούργησε. Απλά κατάλαβα ότι είναι μια πηγή χρημάτων το ακριβώς, σύστημα. Ακριβώς. Αυτό που λέγατε επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν ξεκινήσαν σαν labels και τέτοια. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι αυτοδημιούργητοι. Αυτό είναι που τους δίνω. Ότι κανένας από αυτούς δεν είναι να πεις ότι. Η πρώτη ήταν αυτή. Τώρα αυτό. Η πρώτη. Μα μετά καπηλεύτηκε το σύστημα, ναι, της hip hop και της trap. Η κάθε δισκογραφική, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που το κάνει. Όχι. Και το 2004 όταν είχαν επιτυχία τα Emiz και τα τέτοια, πιο πριν βασικά το 2002 εκεί, είχαν πάει και μαζεύανε τον κάθε επικραμμένο στις δισκογραφικές. Οι οποίοι δεν κάνανε και τίποτα. Βγάλανε ένα δίσκο τον οποίο τον ακούσαν οι ίδιοι και οι φίλοι τους, και κάποια στιγμή κλάταρε το σύστημα. Τώρα δεν έχει κλατάρει όμως, πάει πολύ καλά. Ακόμα. Οπότε ακόμα δεν είναι ακόμα. Όταν πλέον κοντεύουμε σχεδόν 10 χρόνια έτσι, είναι πολύ αυτό για τα δεδομένα.
Αλλά σκεφτείς το. Είναι πιο πολλά τα προηγούμενα κύματα χρονικά. Είναι, ήδη. Είναι η στιγμή που καθιερώθηκε, ναι, γιατί είναι συνεχόμενη τουλάχιστον 8 ετία. Ναι. Είναι, και δεν είναι 8 ετία η Miz που είναι ένα συγκρότημα. Είναι 8 ετία κύματος. Όλο αυτό το wave. Το οποίο, ναι, το έχει ξεπεράσει αυτό πλέον, έχει γίνει καθεστώς από μια άποψη. Αυτό για μένα. Έτσι το βλέπω εγώ. Και είναι όλα αυτά όμως είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο 100%. Είναι, απλά είναι ρε παιδί μου. Drill. Πώς λες αυτό, πώς λες drill, crank, boom bap, south, horrorcore. Είναι υποκατηγορίες, είναι παρακλάδια. Το fusion, ας πούμε, οτιδήποτε. Ναι, αλλά όλοι, υπάρχει μια. Όλοι αυτοί είναι trappers. Τελείωση. Ναι, γιατί σου λέω πως ναι, σωστό. Προκύπτει αυτό. Εγώ πιστεύω σε ένα σημείο όμως ότι δεν ξέρω αν δεν είναι, ναι, δεν είναι ελληνικός όρος το gatekeeping. Απλώς πολλές φορές έχουμε δει, ειδικά στο. Είναι λίγο θεματοφύλακες. Είναι ναι, ότι μακριά. Θέλουμε τη σφραγίδα. Δηλαδή, ναι. Κάνω low bump ναι. Και το λέω έτσι. Καλά, όχι, αυτό το έκανε για άλλο. Φωτογραφίζεις. Φωτογραφίζεις. Τόση ώρα έχουμε φωτογραφίσει. Εδώ σου πω ότι κόλλο έχει ο Σνίκ. Αλλά. Αλήθειες. Όλα στον αυτόματο Σνίκαρο και πάτε για να κουμπίσει το Vice. Και άνοιγε το. Τι άνοιγε, το μπαλκόνι, άνοιγε μπαλκονόπορτα. Πάντως, αυτό ας πούμε. Ο Φόξμουρ το έκανε για άλλους λόγους. Το έκανε καθαρά και μόνο για να. Αυτός δεν γούσταρε ούτε τις χυποπάδες. Οπότε για να. Το έκανε για να μονοπολίσει και να λέει. Όχι, όχι, δεν είναι καν γι' αυτό. Ήτανε, δεν μου αρέσουν οι χυποπάδες γιατί μου τρώνε την πιτά. Εσείς θα είστε αυτοί που θα κάθεστε. Με το στέτος και εγώ θα είμαι ο κουλτουριάρης. Αφού και πάλι λέει είμαι το hip hop. Τι δεν είμαι το hip hop, είμαι το low bap το λέγω όταν έβγαζε λεφτά. Ναι, αλλά τώρα εγώ είμαι παιδιά. Αυτό, τώρα δεν μας αυτό σου λέω. Ήταν, τώρα, αν είναι το 2024, σε ενδιαφέρει ακριβώς η γνώμη του Φόξμουρ για τη μουσική, την τέχνη και τη ζωή. Όχι. Αυτό είναι δικό σου θέμα. Αλλά σου λέω ότι. Προσωπική μου γνώμη αυτό, αλλά. Εννοείς ότι γι' αυτό το έκανε μόνος του και δεν το φορέσανε. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, βάζω σωστό. Μια ταμπέλα για να, για να κοπώ εγώ μόνος μου από εσάς. Δεν χρειάζεται να σας κόψω, να πω ότι εσείς δεν είστε hip hop. Ναι, λέω ότι εγώ είμαι low bap. Ναι, αλλά οι σύγχρονοι σε εισαγωγικά trappers νέου κύματος rapper, ενώ στην αρχή λέγανε ρε παιδιά δεν είμαι, δεν είμαι, στο τέλος είπανε είμαι trap. Τελείωσε. Μήπως σε ένα σημείο βολεύει για να μην μπερδεύονται με τους υπόλοιπους και να έχουν μια πιο μικρή πίτα στο 100%. Όχι σαν ήχο, θεματολογικά. Οι ντριλάδες, τι διαφορά έχουν από τους τράπερς. Όχι, οι ντριλάδες δεν έχουν. Αλλά ο ένας που τραγουδάει ρεγκετόν. Και αυτός ακόμα. Ένα το πω. Έχει τη θεματολογία, αλλά. Άμα κάνεις, άμα έτσι αποστάξεις το κόνσεπτ του τη Σούζη με ένα οποιοδήποτε τραπ τώρα. Είναι και τα δύο σεξιστικά κομμάτια. Ναι. Mm. Είναι βία κομμάτια τα οποία μιλάνε για παραβατικές συμπεριφορές, τα οποία εξυμνούν τα ναρκωτικά και το street, το ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι, και με αυτό δημιουργήτος και το φέραμε μόνοι μας, το φέραμε όλοι πρώτοι και τέτοια. Ακριβώς. Άρα τι διαφορά έχει. Για μένα δεν έχει το πάντα το έργο. Ναι, είναι, αυτό σου λέω. Ανέβηκε η ποσότητα που είναι αποδεκτή. Ναι. Και μπορεί να βγει και λίγο πιο έξω. Αυτό ναι, αυτό είναι άλλο. Χωρίς να παίζεις το ραδιόφωνο βεβαίως. Το ραδιόφωνο δεν είναι μέσα, είναι το Spotify. Είναι. Κανένας δεν νοιάζεται για το ραδιόφωνο. Άλλαξε το. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Δεν είναι κυρίαρχο. Μέσα. Δεν είναι κυρίαρχο. Ναι. Ειδικά τώρα που μέχρι και σε νέα αυτοκίνητα μπορείς να πας και να βάλεις Spotify playlist. Ναι, ή να ακούς από το κινητό σημασία. Με ηχείο στο αυτοκίνητό σου. Ναι, ποιος θα ακούσει ραδιόφωνο. Άμα ακούσει ραδιόφωνο θα ακούσει αθλητικές εκπομπές. Εγώ σε ταξί. Αθλητικές εκπομπές. Σαν ταξί. Ναι, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Γενικώς παλιά πράγματα ή λίγο πιο. Ναι. Όχι σύγχρονα και όχι. Όχι real time, ρε παιδί μου. Πώς θα το πω. Δεν θα πεις ποτέ σε αυτοκίνητο 20χρονο και θα σου πει: άκου να δεις, θα βάλουμε στο ραδιόφωνο. Έχω ένα σταθμό. Εκτός αν είναι κάψουρο λαϊκά. Εκεί πέρα έχω πετύχει. Ναι. Σε οποιοδήποτε άλλο είδος σου λέει: έχεις κάτι να βάλουμε. Αυτό. Ναι. Δεν είναι, δεν μας νοιάζεται καν το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πέθανε και απλά ξεχάσανε ότι το πούνε. Σαν κόνσεπτ. Κρατάει μεν. Κάποιοι μεγάλοι σταθμοί κρατάνε γιατί εντάξει δεν πεθαίνει οριστικά, αλλά. Σαν σύνολο είναι ψηλό νεκρό μέσο. Δεν είναι να πεις ότι με νοιάζει τι έκανες το τέτοιο. Κατάλαβες. Έτσι το πάω. Εδώ έχω να πω αυτό. Βασικά ερώτηση περισσότερο είναι αυτό που είπες πριν για τη Σούζη και τα λοιπά. Τώρα ένα κομμάτι που είναι τρέμα σεξιστικό, αντίστοιχο της τραπ, θα πάει και στις μεγάλες πίστες, θα πάει. Δηλαδή θέλω να πω. Έχει γίνει πολύ πιο mainstream από ό,τι είχε γίνει τότε η Σούζη. Αυτό πώς το δικαιολόγουμε, αυτό είναι το θέμα. Αυτό πώς το δικαιολογούμε. Ενώ η Σούζη τότε ήταν, υποτίθεται την Άγουα κάπου, μεγάλη. Αυτά, και ξέρεις, εμείς ακούμε άλλα πράγματα. Μεγαλύτερη αμεσότητα στους πιτσιρικάδες να βρουν ό,τι θέλουν. Αυτό έχει συμβάλει βέβαια στην κατάργηση των Star που λέγατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Mm. Είναι παγκόσμιο. Ναι, 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 φυσικά, φυσικά. Γιατί όλα θρηματίζονται. Δεν έχεις τον μεγάλο Star ή την μεγάλη Star. Έχεις πολλούς τύπους με κοινό. Ωραία. Λοιπόν, αντίστοιχα, εσύ θα μπορούσες να κάνεις μια εκπομπή πριν 20 χρόνια. Όχι.
Ωραία. Ή δεν θα την άκουγε κανείς, την έκανα μόνος μου. Κοίτα, μάλιστα στο ραδιόφωνο. Όχι, δεν θα... άρα δεν θα μπορούσα να κάνει μόνος μια κουμπή. Αυτό λέω. Πειρατές του ραδιοφώνου. Εντάξει, πριν 20 χρόνια δεν θα μπορούσες, το 80 μπορούσες. Ναι, μετά τους κλείσανε. Ναι. Ναι. Και αυτοί που δεν είχε τώρα το μεγάλο κοινό. Είχαν, κάποιοι είχαν. Αλλά ναι. Παίζε στο Μελεγάνο Πέδιο. Και πήγε να γίνει και ραδιοκρατή, ρε φίλε, έπρεπε να έχει άλλα μπάτζετ, άλλα πράγματα. Ναι, είχε μπάτζετ. Τώρα δεν είχε μπάτζετ. Έχω μπάτζετ. Να σου το πω αλλιώ. Αλλά ήταν πιο budget. Και τι γνώσει έχει. Εγώ όταν έκανα το υπότιτλο το blog, α πούμε, δεν είχα κανένα budget. Απλά ξεκίνησα να γράφω τζάμπα σε μια σελίδα. Ακόμη και για ένα fanzine. Αλλά ναι, δίκιο έχει. Ακόμη και για ένα fanzine πριν 40 χρόνια έπρεπε να το τυπώσει. Ναι. Μελάνια, αντίτυπα. Καμία σχέση. Μπορεί να τα κάνει τζάμπα. Καταλαβέ. Και μουσική μπορεί να κάνει τζάμπα. Γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι η επανάσταση του GR σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Το free download κάποτε, το οποίο αργότερα μεταφράστηκε σε YouTube και τώρα είμαστε στην εποχή του Spotify. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ένα παιδάκι, εγώ για να βρω τη Σούζη έπρεπε να πάω σε ένα δισκάδικο και να αγοράσω το δίσκο. Ωραία. Ήταν κρυμμένη νομίζω στο δίσκο. Τη Σούζη, ναι, ήταν hidden track. Είχαμε την κυκλοφόρηση αλλιώ. Γιατί είχαν file brain sensor. Ναι, στον πρώτο τόμο. Του είχαν κόψει το αν όλα τα παιδιά του και το πρέζα. Ναι. Οπότε αυτό δεν άφηνε το, όπως και ο ραδιοπειρατής που κόπηκε. Ναι. Δεν μπορούσε να βγει. Τώρα λοιπόν. Είμαστε προκάλυπτοι. Τώρα λοιπόν μπορείς να κάνεις ό,τι θες και καλά κάνεις. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι σίγουρα. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι η τραπ καλά κάνει και υπάρχει και για αυτά τα πράγματα που μιλάει. Δεν με νοιάζει αν είναι σεξιστικά, αν είναι βία. Δεν είναι εδώ ο Light, ο Sneak, οποιοδήποτε για να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Άμα θες να μεγαλώσει τα παιδιά σου, κάντε εσύ. Αλλιώς να μην έκανε παιδιά, τι να σου πω. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τις ευθύνες μας και να τις ρίχνουμε στα video games, στην trap, στα βιβλία, στις πολιτικές απόψεις, στο οτιδήποτε. Εσύ πρώτα έχεις κάποιο θέμα και μετά κάνεις πράγματα από εκεί και πέρα. Αν μπορεί το θέμα να είναι αρνητικό, μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να ψάχνεις καλλιτεχνικά. Βέβαια, η trap το μόνο που δεν έχει καταφέρει να κάνει είναι να διαχωρίσει λίγο τον καλλιτέχνη με την περσόνα. Ας πούμε ο Σκορτσέζε. Κάνει ταινίες οι οποίες είναι γκάγκστερ, ναρκωτικά, βία, μαφία. Πάρτο. Ωραία. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Ναι, οι τραπάδες, ναι, μην έχουν περσόνα. Και αυτή η περσόνα είναι light, είναι. Δεν είναι. Συμφωνώ εγώ την περσόνα. Απλά όντως πρέπει να τη διατηρεί όλη την ώρα. Πρέπει γιατί αυτό που λέει στα παιδάκια. Εγώ πάντα έλεγα ότι αυτό είναι comedy. Δηλαδή, εμένα μου θύμιζε ότι. Εσύ διαφωνείς δηλαδή με αυτό. Όχι, εγώ συμφωνώ. Απλώς εκεί που κόλλαγα πάντα στην αρχή. Γιατί και εγώ ήθελα να το ξορκίσω ότι τώρα ακούω αυτούς. Και αυτό δεν το είχα πει την προηγούμενη φορά. Ήθελα να πω ότι ξορκίζουμε στην ουσία τη βία ακούγοντάς το αυτό. Όπως και βλέπουμε την νέα του Σκορτσέζε, νομίζω. Δηλαδή, παίρνουμε το μήνυμα τελικά ότι μην την κάνεις αυτή τη ζωή. Παίρνεις το μήνυμα, πάμε. Αυτό ό,τι θες να σε κάνεις. Ναι. Αυτό θα λέω. Είναι ανάλογα με το πώς το σκέφτεσαι. Ό,τι θες. Και αν το σκέφτεσαι, μπορεί να μην το σκέφτεσαι. Μπορεί να μην σε έχουν μάθει από το σπίτι σου να σκέφτεσαι. Δεν θα στο μάθει ο Light ή ο Σκορτσέζε ή οποιοδήποτε έχει μια φωνή. Ο Σκορτσέζε σου λέει. Δεν με νοιάζει, σου λέει. Μην το κάνεις. Αυτό βγάζω εγώ. Ωραία. Άλλος το βλέπει και λέει πάμε. Ο Mad Clip ζει. Όχι. Ο Mad Clip έκανε κάποιο άλλο είδος ζωή. Η οποία δεν έπινε, δεν είχε νυχτερινή ζωή. Ζούσε σε ένα γραφείο. Θα ζούσε. Λογικά. Δεν λέω ότι πέθανε επειδή ήταν. Δεν ήταν η περσόνα. Αλλά υπάρχει μια ζωή η οποία καλώς ή κακώς ταυτίζεται με ένα lifestyle. Ωραία. Δεν τον σκότωσε ότι ήταν τράπερ. Απλά. Και στο εξωτερικό ακόμα, οι τραπάδες που πεθαίνουν είναι 20 χρονών. Είτε επειδή τους πυροβόλησαν, είτε επειδή κάναν ναρκωτικά, είτε επειδή. Κόντρες. Ναι. Οτιδήποτε θα μπορούσαν να είναι. Υπάρχει μια ζωή η οποία καλώς ή κακώς είναι διαφορετική. Ωραία. Την οποία αυτός που μπαίνει συνειδητά τα ακολουθεί. Δεν με νοιάζει αν είναι περσόνα ή όχι, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Λέω ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός, αλλά αυτό είναι γνώμη μου. Ακόμη και αν δεν υπάρχει όμως, εσύ θα μεγαλώσει το παιδί σου. Εσύ θα μου πεις, θέλω το παιδί μου να βγάλει λεφτά και να πεθάνει από ναρκωτικά 25 χρονών. Γιατί δεν είναι μόνο οι mainstream τραπάδες. Υπάρχουν και οι τραπάδες που δεν βγάζουν καν τα λεφτά. Ναι. Ωραία. Και μπορεί να είναι σε φάση, πόσες φορές ακούς, ο γνωστός τράπερ συνελήφθη με μαχαίρια και ναρκωτικά. Αυτό είναι το και, σύστημα, και τελικά, τα media. Όταν βλέπεις το όνομά του, λες. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε. Ποιος είσαι εσύ. Επειδή είμαστε 20. Έλα στους μεγαλύτερους που δεν έχουν ιδέα από ένα ραδιόφωνο. Καλά, αυτό είναι το. Είναι σε φάση. Α, κοίτα, οι τράπερ στον αυτό είναι ο πασίγνωστο. Ποιο είναι. Όπως δεν ξέρω. Όπως δεν ξέρω, ξέρω ποιο είναι το μεγάλο όνομα, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Άρα είναι το ίδιο. Αλήθεια γι' αυτό. Ας πούμε είναι σε αυτή τη φάση. Ο πατέρας μου μέχρι και τελευταία στιγμή τη ζωή του δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το κόνσεπτ. Τι διαφορά έχει ο Λεξ με το τράπερ. Δεν το πιάνε. Ο πατέρας μου στην εποχή του ήταν προοδευτικό στο τι άκουγε. Ωραία. Και τα κομμάτια που άκουγε ο πατέρας μου ήταν punk rock και τέτοια. Τα οποία τότε για την εποχή τους αντίστοιχα τα αντιμετωπίζαν ότι. Τι ακούτε εσείς οι νέοι. Ναι.
κάτι και προωθούν τη βία και το κατεστημένο και την αυτά που φοράτε. Και μελωδία και τέτοια. Ναι. Τι κάθεται και χτυπιέστε. Αλλά ακόμη και αυτός δεν μπορούσε να κάνει τη διαφορά στο κεφάλι του, να την καταλάβει. Το τι είναι τραπ, τι είναι τέτοιο. Τι έχει να πει ο καθένας, γιατί είναι περσόνες αυτοί και ποιοι δεν είναι. Δεν το αφόρησε τέτοιο. Αυτά που ακούτε είναι σαχλαμάρες. Και το κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Άρα, μιας και το είπες, ο Lex δηλαδή και η Trap. Ο Lex. Όλοι αυτοί οι παιδί μου, α πούμε, Bloodhawk, διάφοροι άλλοι. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Είναι στην ίδια κατηγορία, αλλά το κάνουν διαφορετικά. Okay. Όπως επίσης στην ίδια κατηγορία, ροκ είναι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Ροκ είναι και τα ξύλινα σπαθιά. Ροκ είναι και η. Όχι ονειράμα. Επαφίονται όμως, έχουν μια κάποια επαφή ονειράμα σε αυτό. Ροκ στοιχεία. Άμα ρωτήσει τον Μαραντίνη, θα σου πει. Είμαι ροκάς. Είμαι ροκάς. Ωραία. Καλά, μπορεί να θέλει να κάνει αυτό, αλλά πολλές φορές. Ρε παιδί μου, είναι ένα φάσμα. Δεν είναι όλα το ίδιο στο ίδιο φάσμα. Το ότι ο Τράπερ, ο Driller, ο Lex, ο Τάκης, ο KRS-One, ο Young Thug, όλοι είναι στο ίδιο φάσμα. Όλοι είναι στο ίδιο φάσμα. Καλό ή κακό. Δεν σημαίνει ότι είναι στο ίδιο σημείο όμως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι η διαφορά όμως, ότι κανείς δεν καταλαβαίνει, άμα δεν κάτσει να το ψάξει λίγο, ότι είναι όντως φάσμα. Και σου λέει, αυτοί είναι όλοι το ίδιο. Γιατί κάνουν το ίδιο, και όντως κάνουν το ίδιο. Είναι κάτι τύποι που βγαίνουν σε ένα beat, όπως και να είναι δομημένο το beat, είναι ένα beat συνήθως, ακόμη και με απουσία beat, πάλι beat έχει στο μυαλό του άλλος όταν το ακούει. Ωραία. Όντως. Όπου τα λέει γρήγορα, αργά, σίγουρα τα λέει πολλά. Δεν κάθεται να μου τραγουδήσει τρεις λέξεις και ένα ρεφρέν και γεια σας, πήγαμε σπίτι μας. Ωραία. Οπότε στο λέει έτσι, είναι όλο το ίδιο. Γεια σας. Καθολικός αφορισμός. Φεύγω. Δεν κάνω να ασχοληθώ. Δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες. Λοιπόν. Απλό είναι. Ναι, ας πούμε, η π.χ. είναι ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην τα έχουν ζήσει, αλλά τα παρατηρούν αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, π.χ. για το Lex που αναφέρθηκε πριν. Ότι λέει, ας πούμε, γράφει άλλο πράγμα. Παρατηρώ τη ζωή, το πώς γίνονται γύρω με αυτά τα πράγματα. Βλέπω στην πολυκατοικία, ο γέρο στη γωνία λέει ότι μας το λέει άλλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω, εγώ τα παρατηρώ, δεν σημαίνει ότι τα κάνω. Έρχεται ο Light και σου λέει. Τα κάνω κιόλας. Άμα τα κάνει, γιατί να μην τα πει. Επίσης, ένα. Και δύο. Άμα δεν τα κάνει, πάλι γιατί να μην τα πει. Αφού είναι κάτι που θέλω να πω. Όχι, συμφωνώ, θέλω να πω ότι η διαφορά αυτή είναι αρκετά ουσιώδη. Αν ασχοληθεί όμως. Ναι, το ακούω αυτό. Είναι και επίσης αυτό που έλεγα και πριν στα παιδιά, πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, ότι ρε παιδί μου, είναι και τι δουλειά ρίχνει ο καθένας. Βλέπω, ας πούμε, ο Light και ο Sneak σκέφτονται κάπως κάτι να γράψουν και κάποιοι άλλοι ακόμη τραπάδες. Δεν σημαίνει αν μ' αρέσει ή όχι, αλλά ρίχνουν μια δουλειά, έχει μια προεργασία όλο αυτό. Γι' αυτό ξεχωρίζει τελικά. Δεν είναι. Όχι. Δεν ξεχωρίζει γι' αυτό. Δεν ξεχωρίζει γι' αυτό από άποψη επιτυχία. Εννοώ, γιατί είναι ο Thugs Line. Τι δουλειά έχει ρίξει στο τέτοιο. Γράφει τρεις χαζομάρες και το σπρώχνει. Μπορεί κάποια στιγμή να βελτιωθεί. Μπορεί να μην βελτιωθεί ποτέ. Αλλά σημασία έχει. Ξεχωρίζει όμως για άλλο λόγο. Ναι, έχει ξεχωρίσει. Το λέω σπαθί. Το οποίο ακόμη και αυτό. Ακόμη και αυτό. Έχει μια πέραση. Άμα δεν προσπαθεί και είσαι τόσο cool και στα αρχίδια σου. Έχει μια πέραση. Ναι, φίλε, ωραίο. Όπ, κοίτα πώς τους γαμάει αυτός και δεν προσπαθεί κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτός μου μοιάζει, λέει ο άλλος. Αυτός είναι σαν cool, είναι σαν και εμένα, μπορεί να το κάνει. Εγώ δεν έχω, δεν το προσπαθώ. Δεν έχει τίποτα. Και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορεί να μην έχω ούτε πολύ ταλέντο, δεν λέω για τον άνθρωπο αυτόν. Γενικά δεν κάνω και τίποτα ιδιαίτερο. Για τον Τρανό το σκέφτηκα εγώ στην αρχή. Ο Τρανό. Ήταν ένα παλικάρι, μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα. Είναι κυριολεκτικά ένα random με παλιότη. Ναι. Και στα δικά μου, εμένα ακόμη μου μοιάζει. Θα πω ένα τύπο. Κοίτα, που... τώρα πήρε έναν αέρα και τώρα μου φαίνεται ότι τραϊχαρντάρει λίγο παραπάνω. Άμα πάρεις τον Τρανό και τον βάλεις στη σειρά μου, στο στρατό, μαζί με τα άλλα 18 χρόνια, δεν θα σου πω ότι ρε, εσύ δεν είσαι ο Τρανός. Θα σου πω, Γιωργάκη, τι λέει. Εγώ. Και θα μου πει, δεν είμαι ο Γιωργάκη, είμαι ο Τρανός και έχω μεγάλη επιτυχία. Και θα του πω. Έχει πάει ο Τρανός στρατό. Και έφυγε μια μέρα. Το έχει πει. Εγώ όχι. Λοιπόν, επειδή περίμενα. Έχω την ανάποδη. Εμπειρία, περίμενα στο στρατό να βρω πολλούς Τρανούς. Βρήκα έναν την πρώτη μέρα που είχε και το ίδιο γαλί και το ίδιο μαλλί. Γιατί είναι και ξερισμένο, ξέρεις. Εγώ βρήκα. Και δεν βρήκα κανέναν. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Δεν βρήκα ούτε ένα Τρανό μετά. Εγώ βρήκα πολλούς τέτοιους. Όχι, πάνω στην Αθήνα πολύ, θα πω εγώ. Δεν ξέρω. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι τρανομάνα. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι εγώ βρήκα. Όχι απαραίτητα εμφανισιακά, αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς, ομιλίας. Είμαι απογοητευμένος, δεν βλέπω, δεν έχω βρει Τρανούς. Δεν έψαξα αρκετά. Τους βλέπω στον δρόμο. Τι ξέρω. Στον δρόμο, φουλ. Στον δρόμο, εντάξει. Στον δρόμο, φουλ. Οκ. Εντάξει, είναι λίγο. Τώρα ξέρεις, είναι μπούμεριά όμως, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου. Δεν πιστεύω ότι είναι όλοι ίδιοι. Αυτό είναι λίγο. Γιατί μοιάζει, γιατί σου λέει είναι όλοι τράγοι με τον Τρανό και ο Τρανός είναι. Κάτσε ρε. Ήμου όταν ήσουν εσύ πιτσιρικάς, δεν ήταν όλοι ίδιοι. Εμφανισιακά.
Ναι. Σαν χαρακτήρα, προφανώς και ενδιαφέρον οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Αλλά οπτικά, στο look του, στο στυλ του, στον τρόπο που. Είναι επειδή δεν ανοίξει εσύ. Που άγονται επιφανειακά, κατηγοριοποιούνται. Δεν είναι κακό να κατηγοριοποιείσαι. Μπορεί να είναι και επειδή δεν ανοίξει. Μήπως αυτό σου κάνει εντύπωση πιο πολύ επειδή εσύ δεν είσαι. Όχι, ρε παιδιά. Στο κύμα, όντως του σήμω, λόγω ηλικία. Είναι ξεκάθαρα λάθος αυτό. Απλά ο κάθε άνθρωπος έχει μια μόδα που ακολουθεί, στιλιστικά, εμφανισιακά, σαν συμπεριφοριακά. Κάτι ακολουθεί. Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί. Δεν είναι κακό. Άμα εμβαθύνει με τον άλλον, προφανώ έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τον άλλον. Ούτε είναι. Δεν θα το πάω αφοριστικά ότι είναι κακή. Είναι όμω το ίδιο. Σε ένα κομμάτι. Προφανώ στι προσωπικέ σου εμπειρίε, το τι έχει ζήσει, το τι γουστάρει πέρα από τη εμφάνιση, διαφέρουν. Αλλά εμφανισιακά είναι τρανή. Δεν είναι κακό. Και εγώ όταν ήμουν μικρό, ήθελα να είμαι method man εμφανισιακά. Ωραία. Δεν είναι κακό αυτό. Και οι τότε οι ραπάδε πάλι στερεοτυπικά την όντουσαν. Ήταν κάτι πιτσιρίκια με φαρδιές φόρμες. Ωραία. Και για όλε τι κύριε παιδιά. Και στα 80's ο μέσος τύπος έμοιαζε με έναν ροκά. Και τα 70's. Με την εμφάνισή του, αλλά μπορεί να πήγε σκυλάδικα. Όντως. Αλλά εμφανισιακά είχε μακρύ μαλλί. Το ενοχοποίησα κακώς. Όχι, δεν καταλάβες. Είναι... Και εγώ το κάνω. Και δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε άδικο να το σκεφτείς. Και μάλιστα θα ήθελα να πω ότι το λένε ακόμα και. Μπορώ να το πούν και για μένα, ότι όλοι οι νέοι στην ηλικία σου, μου το λένε πιο μεγάλοι, έχετε το ίδιο κούρεμα. Είναι ξυρισμένο στα πλάγια. Είναι ψιλοκοντό πάνω. Full. Δεν μας βλέπει ο κόσμος, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς οι δύο έχουμε ένα αντίστοιχο κούρεμα. Και τρεις έχουμε. Να, ωραία, το ίδιο κούρεμα. Το πλάινο, απλά είναι λίγο πιο φουντωτό πάνω. Να, έτσι μου μάκρυνε και εγώ το κούρεμα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κάμερες ανοιχτές για haircast, αλλά... Ναι, τελικά όντως και εκεί φαίνονται όλοι οι ίδιοι. Και εσένα μπορεί να σου φαίνεται. Είναι κακό αυτό. Οι 50χρονες γυναίκες σου φαίνονται ίδιες. Ναι, γιατί είναι η μόδα της εποχής. Μα είναι η μόδα της εποχής, παιδιά, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Όχι σήμερα να φαίνονται ότι. Γιατί και τώρα έχουν μόδα οι γυναίκες αυτές. Όντως. Κάθε κορδί είναι συγκεκριμένο. Ναι. Ωραία. Δεν είναι κακό αυτό να τους ομαδοποιήσει. Όλοι μπαίνουμε σε ομάδες. Δεν είναι κακή η ταμπελοποίηση. Δεν είναι κακή. Κακό είναι το να έχεις αυτόματα συναισθήματα για την ταμπελοποίηση. Ναι, σωστό. Το να πεις ότι αυτός είναι ροκάς μόνο και μόνο που τον βλέπεις. Δεν είναι κακό από μόνο του. Το να πεις αυτός είναι ροκάς. Άρα παίζει κιθάρα. Δεν τον έχει ακουμπήσει η γυναίκα ποτέ. Είναι άπλητος. Έχει να πληθεί από το 97 που έκανε μπάνιο αναγκαστικά γιατί τον πλήναν στην Κολυμπήθρα. Ωραία. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Να έχεις ένα preset στο κεφάλι σου ότι α, αυτό, άρα αυτό. Αυτό είναι το λάθος. Συνήθως όμως υπάρχει. Δηλαδή αυτό υπάρχει, που λες, η ταμπελοποίηση, αν υπήρχε μόνο εμφανισιακά, δεν θα το κάναμε ούτε και θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό έχουν ταυτίσει ατρανή. Όλοι οι ναρκωτικά, αυτό ζουν έτσι. Άρα, κάθε. Αυτό το σκέφτηκα. Έτσι, εγώ το σκέφτηκα. Όχι, εμείς, δεν σου πέσε ένα, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι υπάρχουν τρόποι σκέψη. Ότι είναι όλοι ναρκωτικοί. Ναι, οκ. Okay. Αλυτίες. Όπως σου λέει, υπήρχε και για τις ροκάδες. Το ίδιο. Και για την παλιά ραπ που είπε. Δηλαδή. Φίλε, όταν στα 60s τους λέγανε γεγέδες. Ναι, αυτό. Από το, ξέρεις ποιο είναι το. Ο γεγέ πώς έχει βγει. Από το γεγέ, Beatles. Από το συλλάβουν γεγέ. Το οποίο το ακούς και λες πιο φλόρικο, πεθαίνει. Τότε ήταν χρωθιά στο κατεστημένο. Εννοείται. Το She Loves You, yeah, yeah. Έχει συναισθήματα για τον ίδιο των Beatles, έτσι. Έχει συναισθήματα γυναίκα για σερνικό και τα εκφράζει. Έλα Παναγία μου, που έχουμε καταντήσει. Ξεπέσαμε ηθικά. Εμείς κάναμε καντάδες και ξέρω εγώ. Εμείς, όχι γυναίκα. She Loves You, I love you, και ρε παιδί. Γεγέδες να μου πάνε και κουρεύονται όλοι το ίδιο και είναι κάτι, ξέρετε, δεν δουλεύει κανείς πια. Φοράνε πέτσινα. Κυρίως Γιώργος 1965. Αυτό είναι σε πιο πρώην εποχή. Όντως ήταν λίγο. Και εγώ το ακούγα μικρό ότι αυτό και λέω τώρα τι έγινε εδώ. Αυτό ναι, είναι... ναι, η επανάσταση των Beatles. Ναι. Ναι, ρε, εγώ έχω δει ξέρω, αυτοκόλλητα από ποδοσφαιριστές τη δεκαετία του. Full. Του 80 και ήταν όλοι. Μαλή Playmobil. Ναι, όλοι. Είτε χέτι, είτε. Δεν ξέρω και πώς τα λένε τώρα, δεν έχω τα ονόματα. Κάτι φράχτες, κάτι ωραία. Μπράβο, φράχτες. Πολύ ωραία, δυνατά κουρέματα. Και οι τύποι αυτοί μπορεί να πήγαιναν στον. Ξέρω εγώ. Πώς το λένε, Νιούλετ. Στο Δουλόπουλο. Ναι, Νιούλετ. Και πες να πήγαιναν στο Δουλόπουλο αυτή. Ωραία, είναι. Καμία σχέση με τη ροκ μουσική που νομίζουμε. Πολύ δυνατό και το Σκάλετ που πλέον είναι καραφλοχέτουλες. Αλλά το έχουν πίσω να νεμίζει. Αυτή είναι πολύ δυνατή, αυτό σου πάω πάρα πολύ. Άμα συνοδευτεί αυτό και με καλό μουστάκι, είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Αξέρεις, δηλαδή, άμα καταφέρεις και φτιάξεις σκάλετ ωραίο με καράφλα να γυαλίζει από χιλιόμετρα, αλλά πίσω να έχεις μαλούρα, είσαι αδερφός. Κοτσίδα. Δεν με νοιάζει αν είναι κοτσίδα, αν είναι ανέμελο, απλά να έχεις μαλούρα. Και μουστάκι. Το μουστάκι είναι προαιρετικό, αλλά θέλει καλό. Δεν είναι ναι. Να έχεις τώρα σαν το δικό μου. Θέλει πυκνό. Θέλει ωραίο πράγμα. Δηλαδή, είναι αυτό. Αυτό εμφανισιακά δηλαδή έχουν ένα τέτοιο όλοι αυτοί, αλλά δεν είναι κακό αυτό. Ούτε σημαίνει κάτι από εκεί και πέρα. Οκ. Okay.
Προσωπικά τον τρανώ αυτό που έλεγα και πριν. Δεν μπορώ να τον ξεχωρίσω σε μια σειρά από άλλα 18 χρόνια, αλλά δεν σημαίνει κάτι γνώμη μου για αυτούς τους ανθρώπους. Στην τελική. Ούτε. Και δεν θα έπρεπε έτσι. Ναι, όντως δεν θα έπρεπε να σημαίνει. Μα στην τελική αυτό συζητάμε, ότι δεν θα έπρεπε να σημαίνει κάτι. Γενικά. Το τι πιστεύω εγώ για τον τρανώ, για τον Light και τον Lex δεν έχει καμία σημασία. Μπράβο, το πιστεύω. Έχει με την έννοια ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει γνώμη για τα πάντα. Γιατί αλλιώς είσαι φυτό. Αυτό που λένε. Καλά, ήρθες να μας πεις τη γνώμη. Ναι, φυσικά και ήρθα να πω τη γνώμη μου, αλλά το θέμα είναι να μην είσαι plastic στη γνώμη σου. Κατάλαβε. Όπ, είδατε τι έκανα εγώ, γιατί. Plastic fans, ποιο το περίμενε. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό να είσαι ούτε πλάστικ. Δεν πειράζει να μην είσαι. Τίποτα δεν πειράζει, γιατί όταν θα πεθάνουμε, χώμα είμαστε. Δεν είναι. Δεν είναι. Να μην είσαι plastic. Κάποιο από εμά του τρει, α πούμε. Κινησμό εδώ πέρα. Θα είμαστε ο Descartes και θα είναι. Όπω ο καρτεσιανό σύστημα άφησε κάτι πίσω. Αρχίδια. Πεθάνει, θα γίνει χώμα, α φάνε το σκουλίκι. Ναι, αλλά θα έχει αφήσει το plastic fan. Θα μείνει αυτό τώρα. Θα πέσει το YouTube, φίλε. Ξέρει πώ. Θα πέσει το YouTube. Κάποια στιγμή αφήνανε τα δισκάτια του στο GR, στο 4Element, στο Hip Hop Musical και λένε αφήνω έργο. Και κλείσω αυτά τα site. Ναι, δεν μπορεί να τα κατεβάσει πουθενά. Το YouTube είναι μια πολυεθνική όμως. Τώρα, σε 50 χρόνια. Σε 100 χρόνια. Και δεν έχω κρατήσει την αρχεία μου. Ξέρεις τι άλλο ήταν πολυεθνική. Ποιο. Και κατεστημένο. Ωραία. Για το Μετρόπολη, θα πω. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. Ναι, πέθανε. Λέω. Το FNAC. Α, το FNAC όντως ήταν πανίσχυρο. Φουλ. Για τρία χρόνια. Και μετά ήταν πιο FNAC. Έκανα κάρτα μέλους. 15 ευρώ έκανε και μετά από 2 μήνες έκλεισε. Τότε το αγόρασε το public και έπρεπε να ξανακάνω καρταμέλους. Τζάμπα. Εντάξει. Ναι, αλλά σου χρέωσε τη φάση το FNAC. Το οποίο έκλεισε. Και μετά είναι και intro. Ναι, ρε, γιατί μετά τώρα το σκέφτηκα. Δεν του κάνω αυτόν τη χάρη. Το public γενικά είχε τζάμπα κάρτες. Απλά βγάζανε, δεν πληρώνει. Α, δεν το ήξερα. Πήγα στο FNAC απλά. Το κοινό είχε πληρώσει. Το τσίμπι. Το είχε πληρώσει. Εγώ έκανα μόνο τσάμπα γιατί δεν είχα κάνει στα FNAC. Και δεν κράτησε καν νομίζω. Νομίζω ξανακάνω. Τέλος πάντων. Χάθηκαν όλα τα data. Οπότε ναι, δεν το περίμενε αυτό για το FNAC. Σίγουρα. Φίλε, ναι, έτσι να πιο σύντομο από το FNAC όμως ήταν το Saturn. Δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω καν γιατί πράγμα μιλάει. Δεν το θυμάσαι το Saturn, Ελ. Το Saturn είχε μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Όχι, ήταν αυτό που το αγόρασε το Media Markt μετά. Δυστυχώς. Είσαι μόνος. Saturn, παιδιά. Είσαι μόνος. 2011. Saturn. Saturn, είχε μια διαφήμιση, έσκαγε έτσι. Έκανε και ένα θόρυβο. Κάτσε και ένα χρόνο, τι να σου πω. Ναι, τώρα. Όντως δεν το ξέρω. Όντως. 11 εγώ ασχολιόμουν για τις παραγωγές. Και τα Media Markt που και το μεταξύ και τα Media Markt που τα ανέφερες, τα έχει πάρει και αυτά το Public. Άρα το Public μας γαμάει όλοι. Δηλαδή. Public θέλουμε χορηγία. Εγώ να σου πω κάτι, δώστε στα παιδιά. Είμαι μεγαλόψυχος, είμαι κυμπάρης. Και το χαρίζω τα παιδιά, μην μου δώσετε εμένα. Αυτό. Αυτό. Οπότε το trap. Όλα ίδια. Η νέα μουσική που είναι mainstream σήμερα απευθύνεται μόνο στους. Όλες οι μουσικές απευθύνονται μόνο στους. Οτιδήποτε καινούριο βγαίνει. Δεν είδα εγώ κανέναν τον πατέρα μου, ας πούμε, ή τη μάνα μου όταν βγήκε η Dubstep να πούνε ρε, ωραίο είναι αυτό. Δεν τους είδα. Ναι, αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο πιο παλιό σε ηλικία και σε εποχές που έχει ζήσει να ακούει το νέο κύμα. Πώς είναι αυτή όμως. Δηλαδή, όταν βλέπω τώρα σε μια συναυλία, βλέπω κάποιον να χτυπιέται με. Τι? Με Σάσκε, έναν άνθρωπο 50 χρονών. Πού θα δεις 50 χρονών. Τον είδα. Είχε το παιδάκι του δίπλα. Όχι. Την κοπέλα του είχε. Okay. Δεν σου κάνω πλάκα. Η οποία ήταν μικρότερη. Μου έχουν πει ότι πήγε ένα ταξίδι. Ρέσι. Όχι. Αν και πιστεύω ότι αυτό ήταν πατέρα ή θείο κάποιου. Τι. Απλά τα. Όχι, αυτή. Όχι, κάποιο καλλιτέχνη που πρώτον, πολύ ωραίο το Game of Thrones. Δεύτερο. Όχι, δεν μ' άρεσε το Game of Thrones. Άσχετα αυτό. Δεν σ' άρεσε το Game of Thrones. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Όχι, τη βάλει το. Γιατί στον Τύριο. Ειρωνικά. Εντάξει, δεν μ' αρέσει. Μ' άρεσε πρώτη σεζόν, τη λάτρεψα και μετά του χάθηκα. Το έχω παρατήσει πριν την Τετάρτη. Βλέπεις εδώ έτσι. Πω, περαστικά. Όχι, εγώ έχω διαβάσει μόνο τα βιβλία. Α, εντάξει τότε, το ακούω. Και όντως έχεις δίκιο. Απλά... Η πρώτη σεζόν. Σε έπιασε κορόιδο ο Μάρτιν. Εσύ δεν είσαι πλάστικ στο γεμπτό. Με έπιασε κορόιδο γιατί μετά σταμάτησε να βγάζει, οπότε σταμάτησε και εγώ να διαβάζω. Ναι, ρε, ποιος να γράψει τώρα δουλειές και μελέτες. Το... Θα πεθάνει αυτό σε λίγο. Να, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Θα πεθάνει ο Μάρτιν, έχει αφήσει και έργο, δεν θα τα γράψει. Ναι, αλλά δεν τα γράφει χρόνια. Δεν είναι ότι πέθανε, είναι ότι. Κοίταξε να δεις. Το ότι έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες γιατί φαίνεται σαν τον αλκοολικό θείο που παθαίνει έφραγμα στα 60 του. Και ο θείος κάνει ζωά. Ναι, απλά αυτά έχουν όλα μια ημερομηνία λήξης, ρε παιδί μου. Okay. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έχει κόκκινο μάγουλο. Ναι, αλλά ήταν 60 χρονών και τον πεθαίνανε. Δηλαδή, λέγανε πριν 10 χρόνια πάλι πεθαίνει. Ναι, γιατί στατιστικά. Γιατί ήταν 65 χρονών, ας πούμε. Δεν ήταν ότι ήταν. Ναι, μια χαρά ηλικία είναι αυτή. Για να τελειώσεις. Βαρύ ήταν, δεν μου άρεσε. Βαρύς είναι και ο Μάρτιν. Και ως έτερος βαρύς, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ είμαι πλήρως συμβιβασμένος με την ιδέα ότι τα 45.
Τα περνάς, δεν τα περνάς. Καλό είναι αυτό, δεν πειράζει. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Ο Μάρτιν. Όντως είναι κοινικό, αλλά. Δεν είναι κοινικό όταν ξέρεις ότι. Ναι, ναι. Όχι, συμβιώνει. Πόσο χρόνο είναι, κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε. Είναι το μόνο κοινό μας. Αυτό είναι σίγουρο. Καλά, αυτό ναι. Τώρα σώσου αναφέραμε. 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια μετά. Όλοι οι δικοί μας είμαστε. Στο ίδιο χώμα θα μπούμε. Είναι αλήθεια, το λέω κι εγώ αυτό. Εδώ θυμάμαι ότι αυτό. Βασικά έχει σχέση και με τις ηλικίες και με αυτά που λέγατε πριν. Θυμάμαι ότι επειδή έτυχε την ίδια μέρα που πέθανε ο Μάρτιν να έχει πεθάνει και ο Θοδωράκης, ναι, και λέγαμε ότι ο ένας πέθανε 100 χρονών έχοντας κάνει πολλά πράγματα σε μια πιο αργή, ας το πούμε έτσι, ζωή, αλλά με πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, και ο Μάρτιν πέφυγε πόσο χρονών, δεν θυμάμαι ακριβώς. 34 χρονών. Με ένα τελείως άλλο τρόπο. Ο ένας έφυγε από φυσικά αίτια, ξέρω εγώ, και ο άλλος έφυγε επειδή έκανε αυτό που γούσταρε, την κάβλα του και τη ζωή του και την. Παρένθεση. Και όσο και αν καλλιτεχνικά φυσικά προτιμούν το Θοδωράκη, χίλιες φορές τον παιδί μου να βγει Μάτκλιπ παρά να βγει Θοδωράκης. Αλλά. Βάση του βίου τώρα φυσικά, για τη ζωή. Φυσικά, ναι, φυσικά. Δεν είναι γνωστό όμως αυτά. Δεν μοιάζει, δεν είναι γνωστά. Πέρα από αυτό, εγώ γενικά επειδή έχω καταγωγή από την Κορινθία, όταν ο Θοδωράκης είχε κάτσει και είχε φτιάξει τείχους σε δημόσια παραλία για να μην μπαίνει κανένας. Και ήταν στο εξοχικό του. Ναι, ναι, στο Βραχάτι, δεν θυμάμαι. Στην Κορινθία εδώ. Ναι, στο Βραχάτι είχε εξοχικό okay. τέτοιο. Και είχε βάλει και είχε φράξει δημόσια τέτοια. Δεν ξέρω αν τον γκρεμίσαν κάποια στιγμή, αλλά υπήρχε αυτό για πολλά χρόνια στα Zero. Ωραία. Τώρα τι να μου πεις για ποιους αγώνες και τέτοια. Πολλά παίζουν μεγάλο σπίτι. Τα στερνά τελούν τα πρώτα. Είναι, ναι, και τούμπες από πολιτικές ναι. μέχρι κοινωνικές, μέχρι οικονομικές. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει ο Θοδωράκης. Γιατί δεν είναι η ζωή. Δεν είναι πως κρίνεις ένα ποδοσφαιριστή που λες ήταν τρομερός ποδοσφαιριστής γιατί στα 28 το παίζε μπαλάρα. Η ζωή κρίνεσαι μέχρι το τέλος. Ναι. Ωραία. Εντάξει, σύμφωνοι. Ο Μάτκλιπ τουλάχιστον δεν έκανε κάτι. Δεν πρόλαβε βέβαια. Βέβαια δεν έζησε πάρα πολύ. Δεν ξέρεις τι θα έκανε ο Μάτκλιπ. Μπορεί να τον έβρισε χειρότερα. Όχι εσύ. Μιλάμε 60 χρόνια μικρότερος. Άρα λοιπόν αυτό χτίσει στον κινησμό μου ότι ρε πέθανε τώρα που είναι νωρίς, ρε. Πλάκα ισχύει αυτό. Αν ο Θοδωράκης είχε φύγει, λέμε τώρα. Ή ο Θοδωράκης 50 χρονών. Δεν θα είχε κάνει. Όντω στα 30 μου έβλεπε. Τα τουά, Θοδωράκη εδώ. Όντως, όντως. Όλοι. Σύμβολο. Γιατί και τα πράγματα που. Και παραμένει σύμβολο. Ναι, αλλά. Όχι, εγώ χαίρομαι να ζήσει τη ζωή του άλλου. Ρε, παιδί μου, εγώ δεν εκεί έχω. Πρόβλημα. Και... Εγώ γενικά έχω και το καλό, γιατί ως καλό το έχω στο μυαλό μου, ότι μπορώ να διαχωρίζω τον καλλιτέχνη από την τέχνη του. Μπορώ να πω ότι η μουσική του γαμάει και αυτόν το συγχαίρομαι. Όχι για το Θοδωράκη γενικά. Mm. Μπορώ δηλαδή κάποιο, όσο ανεκδίκητο και να ήταν, όσο τέτοιο να πω ότι ναι, αλλά η μουσική του γαμάει. Δεν μπορώ να το κάνω πάντα εγώ. Δεν μπορώ να δεν το έχω καταφέρει. Ότι, είναι, ότι η μουσική του δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει. Μην γάμω του τύπου. Κάποιε φορέ ακούω κάποιου. Αυτό α πούμε από την πολύ μικρή επαφή που είχα είναι για το 12ο πίθηκο. Θεωρώ ότι ήταν από του πιο accommodating rappers στο κοινό του mm. που έχω δει. Δεν, είναι, δεν πήγα επειδή είναι σε φάση είμαι τρομερό φαν 12ου πίθηκου. Απλά η παρέα μου γούσταρα και πήγαμε να δούμε live του. Mm-hmm. Ωραία. Ο τύπο έκανε ένα τρομερό show. Γεμάτο, ούτε άργησε να βγει, ούτε να τους βάζει. Εντάξει, μισή ωρίτσα, φύγαμε, επαρχία είναι. Τίποτα. Έκατσε, έκανε γεμάτο σοου. Μετά, όταν βγήκε, μας πέτυχε, μας είπε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Το οποίο είναι φίλε. Πολύ καλό. Ωραία. Δεν μας είχε πλέον ανάγκη, στην τελική πληρώσαμε, φύγαμε. Δεν είναι απειλή. Θα ξαναπάς, έτσι. Πού θα ξαναπώ, Καλαμάτα, δεν μπορεί να μην ερχόταν ποτέ. Τότε ήταν που σπούδαζα. Είχε έρθει okay. κυριολεκτικά για επαρχία. Θα μπορούσε να κάνει αρπαχτή όπως κάνουν όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Ναι, ναι, όχι, εγώ το ακούω που λέει. Οπότε, ενώ μεν. Δεν είναι στα top μου σαν rapper. Θεωρώ από αυτό που είδα μπορεί στην πραγματική του ζωή να μην είναι αυτό. Δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα εκείνη τη στιγμή μου συμπεριφέρθηκε άψογα σαν. Σαν άνθρωπο. Σαν πελάτη πρώτα, mm. σαν άνθρωπο δεύτερα. Ωραία. Γιατί σεβάστηκε το χρόνο του, σεβάστηκε αυτό που πληρώσαν, έκανε το show του, full, μπόμπα, είπε ευχαριστώ, έφυγε, τέλος. Λοιπόν, οπότε ναι, ισχύει και το ανάποδο που λες. Μπορείς να πεις ότι αυτόν δεν τον εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά η μουσική του γαμά και του μπαλίν. Αυτό. Εκεί όμως με τον Μάντι και τον Θεοδωράκη είδα εγώ προσωπικά και ήταν πολύ θλιβερό όταν ο ένας ήταν 90 χρόνια στους 30 mm. έτσι, να βλέπεις ότι έλα τώρα ποιος, τώρα πέθανε ο μεγάλος, αλλά ο μεγάλος είχε ζήσει τη ζωή και είχε αφήσει το έργο του σε αποτύπωμα. Ήταν θρήνος ότι ένα νέο παιδί. Εδώ έχω να πω κάτι. Εγώ στάθηκα εκεί πάρα πολύ. Δεν μπορούμε ξεχωριστά να θυμίσουμε και τους δύο. Δηλαδή και εγώ είπα για διαφορετικό λόγο, ήμουν και εγώ από τους boomer που είχα πει, το παραδέχομαι ότι εντάξει. Άμα ρωτήσει ένα 18χρονο παιδί, πες να μην ξέρει ποιος είναι ο Θοδωράκης. Και εγώ έλεγα, εγώ το είχα πει το παράδειγμα, είχα πει τότε ντροπή, ας πούμε. Που δεν ήξερε ποιος είναι. Που δεν ήξερε ποιος είναι ο Θοδωράκης. Ναι, αλλά αυτοί που για δεν ξέραν ποιος είναι ο Μάτκλιπ τον είχαν στο μηδέν. Ναι, γιατί σου λες, τι με νοιάζει εμένα, έφυγε ο τόπο. Μεγάλο μα. Φίλε, όμως εγώ είμαι υπέρ αυτού γενικά. Γιατί ναι, δεν σε νοιάζει το ίδιο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Άμα πεθάνει το σκυλί μου,
θα στεναχωρηθώ πολύ περισσότερο να μου πει πέθανε ο τάδε 50χρονο. Γιατί το ένα είναι σκυλί, αλλά είναι δικό μου. Ο άλλο είναι στατιστική. Εντάξει, το ισχύει. Ωραία. Δεν είναι ότι λέω καλά έκανε που πέθανε, αλλά λέω εντάξει, δεν μπορώ να πενθήσω. Είναι και λίγο υποκριτικό να πει ότι πενθώ για αυτόν που δεν ήξερα και δεν εκτιμούσα. Ωραία. Άμα ο άλλο μια ζωή έχει το πενταματό των Μάτκλιπ, καλό κακό, και βγει μετά και πει ο καλύτερο. Τα καλύτερα παιδιά μα παίρνει. Είναι υποκριτικό, εγώ το συγχαίρομαι αυτό. Καλά, αυτό είναι χειρότερο για το οποίο. Επίσης, έχουμε την άποψη ότι δεν λέμε κακές κουβέντες για τους νεκρούς. Λέμε για τους νεκρούς ό,τι λέγαμε και για τους ζωντανούς. Δεν ξεπλένει τις αμαρτίες σου το ότι πέθανες. Ακούσια πιστεύω δεν το κάνουν. Δεν μπορούν. Εγώ το κάνω γιατί είμαι της άποψη ότι ειλικρινές είναι αυτό που νιώθεις να το λες. Όχι επειδή πέθανες, ας πούμε. Τι, να πω εγώ ότι εντάξει, μπορεί ο Χ να ήταν ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, αλλά πέθανε. Τώρα που πέθανε, εντάξει. Και όπως μπορείς να ακούσεις, δεν έχει πεθάνει ποτέ κανένας άνθρωπος άλλος. Οπότε έκανε κάτι μοναδικό που αυτόματα τον ξεπλένει. Είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, ο θάνατος. Όχι. Μπορεί ο άλλος να βγει να πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, και για τον Μάτλιπ και για τον Θοδωράκη και πριν και μετά θάνατον. Τώρα, αν είναι σωστό, αν είναι τέτοιο, δεν θα το κρίνω εγώ. Αλλά μπορείς να το πεις αυτό. Σε ένα σημείο στη συλλογή μου με εξοραίζονται, πιστεύω. Και όσο περνάνε και αιώνες, μπορεί να. Καλά, σίγουρα εξοραίζονται. Μένουν τα καλά σαν όλες τις στιγμές που τελειώνουν. Αυτό ισχύει. Αυτό έχει γίνει και με το Μάτκλιπ, ας πούμε. Δηλαδή και ο Μάτκλιπ τώρα, ακόμα και άτομα που θα τον βρίζαν φουλ και θα λέγανε ο χειρότερο τράπεζα. Θα πούμε και ο χειρότερο και τώρα θα πούνε πω ναι, αλλά κρίμα το παιδί. Το έχω πιάσει τον εαυτό μου να το λέω. Τι ωραία, ζούσε. Εμένα δεν μ' αρέσει σαν καλύτερο ο Μάτκλιπ, αλλά λέω κρίμα το παιδί. Γιατί κάνω και το διαχωρισμό. Αυτό που με πιάνει μένα παρότι είναι όμω ότι ένιωθα. Και σχετικά κοντά ακούγοντάς τον και βλέποντάς τον να δεσπόζει και μετά υπήρχε. Έχει διαφορά όμως το να λες κρίμα το παιδί γιατί πέθανε νέος και το να λες. Και τα δύο με τον καλύτερο μας πήρες. Ενώ πριν δεν τον άκουγες. Ναι. Κρίμα το παιδί γιατί πέθανε νέος. Ωραία, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ σαν ράπερ. Είναι ένα fact αυτό όμως. Το ότι πέθανε νέος. Είναι κρίμα γιατί όντως είχε πολλά να ζήσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Στα αρχίδια του η δουλειά του. Δεν με νοιάζει το τι θα έβγαζε. Γιατί δεν τον εκτιμούσα καλλιτεχνικά ιδιαίτερα. Δεν ήταν ποτέ στους χειρότερους μου. Γκουχουνόε, ας πούμε. Ωραία. Αλλά ναι. Δεν θα πω εγώ, ας πούμε, τρομερός, ο καλύτερος. Δεν ήταν ο καλύτερος. Δεν θα γίνει ποτέ ο καλύτερος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να το πεις πες απλά είναι κρίμα. Όπως αντίστοιχα πες δεν μ' άρεσε αλλά είναι κρίμα. Γιατί να πεις δεν μ' άρεσε και καλά να πάθει και ποιος Μάτκλιπ. Επίσης ηλίθεια είναι και αυτό. Είσαι σχαμένος άνθρωπος από εκεί και πέρα. Ότι η μουσική που εκπροσωπεί για να έχει και το, να κάνω και τη σύνδεση πάνω σε αυτό βασίζονταν. Πάνω σε αυτό κοιτάξτε τι έλεγε. Ποιος είναι αυτός και τάφαγε. Τι μας νοιάζει τι έλεγε. Αυτή είναι τα πρότυπά σας. Κοίτα πώς πέθανε. Ναι. Και μπορούσε να φάει και κάποιον άλλον έτσι όπως έφυγε. Αυτό θα στο πει ο άλλος. Αυτό θα στο πει. Ότι αυτό... κοίτα, είναι ήταν επικίνδυνο. Αυτό υπάρχει σαν νοοτροπία. Περίμενε. Ναι. Επίσης, εγώ να σου πω και κάτι. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Αν όντω ένα άνθρωπο το κάνει αυτό, εγώ θα το έλεγα και έναν άσχετο άνθρωπο. Αν πήγαινε ναι. Και έπεφτε πάνω μου και εγώ δεν έφταιγα, γιατί να μην το πω, επειδή είναι ο Μάτκλιπ. Εγώ θα έρθω και θα κάνω την συνεργασία μου. Το ίδιο θα πει εγώ και για τον Παντελίδη, ας πούμε. Και είχαν πέσει να με κράξουν για να μου πούνε. Δεν γουστάρει, επειδή δεν ακούσε εσύ. Ο θάνατος ο Παντελίδης. Σε εκνεύρισε, ενώ αν πέθανε, ξέρω εγώ άλλο. Και του είπα, όχι ρε παιδιά, απλά δεν ήταν ωραίο γιατί. Όντως μπορεί να έπαιρνε κάποιον μαζί του. Το ίδιο θα μπορούσα να πω για το μάτι του. Καταλαβες. Δεν έχει να κάνει καν με το είδος απαραίτητα αυτό. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Θεωρώ αυτό εγώ. Ισχύει. Πάντα θα βρεθούν αυτοί οι οποίοι θα είναι υπερασπιστές, πάντα θα βρεθούν οι πολέμοι. Γενικά είναι πολύ συνδετό όλο αυτό, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει. Γενικά πάντως για να το γενικεύσω λίγο στην τραπ. Ωραία. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, την οποία την προβάλλει και στους χαρακτήρες που ραπάρουν. Μπορεί να μην έχει σχέση με αυτό. Στο κοινό που λέγαμε πριν. Ωραία. Και αυτό από μόνο το κακό δεν είναι, αλλά έχουν συνδέσει και κάτι κακό ταυτόχρονα από πίσω. Το οποίο μπορεί και να ισχύει, μπορεί και όχι. Το θέμα είναι να μην κάνεις. Να μην το δένεις σκόμπο πριν καν το δεις με τα μάτια σου. Ωραία. Μην λες ότι αυτό είναι τάδε, γιατί ας πούμε αυτό που λέγαμε παίρνει μπάλα και το Lex, παίρνει μπάλα και το Βέβυλο, παίρνει μπάλα και τον Answer και τον Tough Λάθος. Τι σχέση έχει, ας πούμε, ο Tough Λάθος καλλιτεχνικά. Δεν θα σου το πω καν σαν συμπεριφορά, δεν μοιάζει αυτό. Καλλιτεχνικά. Με τον Light. Καμία. Είναι στο ίδιο φάσμα. Μένει να είναι σε δύο διαφορετικές πλευρές. Πολύ ωραία παράδειγμα. Ωραία. Ο Tough Λάθος ούτε. Καλά-καλά για βία δεν μιλάει σχεδόν ποτέ. Ισχύει. Ωραία. Ούτε ιδιαίτερα σεξιστής είναι. Λοιπόν. Και λέω ιδιαίτερα γιατί όλοι είναι. Κάπως. Κάτι θα τους ξεφύγει, κάτι θα πούνε. Γενικά δεν είμαι και αυτό της αγιοποίησης ότι εγώ δεν είμαι καθόλου σεξιστής. Δεν ισχύουν αυτά. Κάτι θα σου ξεφύγει. Μπορεί να μην το εννοείς, μπορεί να το εννοείς. Αλλά στα 10 χρόνια να έχεις αλλάξει, αλλάξει άποψη. Φταίει η κουλτούρα. Όχι, φταίει το ότι είσαι άνθρωπος. Το παλαιό. Όχι, φταίει ότι είσαι άνθρωπος και έχεις ελαττώματα. Όλοι οι πιτσιρικάδες που έχω γνωρίσει τώρα, ακόμη και οι πιο politically correct,
θα πούνε σεξιστική, ρατσιστική, μαλακία. Ναι. Ειδικά άμα είναι σε περιορισμένο χώρο που δεν τους ακούει κανένας, μπορούν να πούνε το οτιδήποτε. Απλά αυτό, άμα ανοίξει ένα μικρόφωνο, μπροστά τους θα πούνε, εγώ δεν τα εννοώ αυτά και... Ναι, ρε παιδί, τι λες κάθε μέρα, όντως. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Ναι, αλλά γενικά έχουμε και αυτό που και στη μουσική ισχύει και στους ανθρώπους, ότι κρίνουμε τον εαυτό μας από τις προθέσεις μας, αλλά τους άλλους από τις πράξεις τους. Ωραία. Που σημαίνει ότι εσύ μπορεί να κάνεις το χειρότερο να το δικαιολογείς στο κεφάλι σου, να πεις ότι ναι, εγώ το είπα αυτό το σεξιστικό τάδε, αλλά ήταν αστείο. Ο άλλος όμως δεν το είπε επειδή το θεωρούσε αστείο ή του ξέφυγε ή δεν έχει μορφωθεί καλά, λες, είναι σεξιστής, τελεία. Είναι βλάκας, είναι σχαμένος. Ενώ μπορεί ο άλλος απλά να του ξέφυγε κάτι και να μην το κατάλαβε καν, γιατί μπορεί όντως να είναι βλάκας. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός αυτόματα ο βλάκας. Οπότε γενικά το έχουμε αυτό που κρίνουμε και το κρίνουμε και λίγο μπερδεμένα τους άλλους. Είτε είναι μουσικά, είτε είναι επί προσωπικού, τέλος πάντων. Και όταν είναι τελειώσει η εποχή, φεύγει αυτή. Αυτό είναι ότι. Φεύγει αυτό. Εποχή, φεύγουν οι άνθρωποι. Γιατί πεθαίνεις. Και οπότε σταματάει η κρίση. Αυτή που κράζαν, καθημερινότητας. Αυτοί που κράζαν τους Beatles όταν βγήκανε, πεθάνανε. Οι επόμενοι τους εξυμνούν. Αυτό δεν το θυμάται πολύ τραπέζι. Ότι, γιατί τώρα οι μεγαλύτεροι είναι αυτοί που λένε Beatles, παιδιά. Ναι. Που βέβαια, πώς είναι αυτοί που σήμερα. Ναι, τα λέμε και αυτά τώρα. Άμα εσύ ήσουν ο πατέρας τότε και έφευγε η κόρη σου όλη τη μέρα από το σπίτι και πήγαινε και κράταγε θέση σε ένα σημείο, όχι σε live. Τύπου στο αεροδρόμιο να περιμένει και δεν έφευγε από τη θέση της με αποτέλεσμα να κατουργέται πάνω της. No joke, υπήρχε αυτό για τους Beatles. Κατουργιόντουσαν πάνω τους. Να κρατάνε και τη ζέστα. Λοιπόν. Και ήταν σε φάση. Αυτό. Ναι, όχι. Συγγνώμη. Δεν έχει σχέση τη μουσική. Κάνουν. Η κόρη είναι βλαμμένη. Ναι, αλλά ποιος δεν τη μεγάλωσε σωστά. Μήπως την έχει καταπίεσει τόσο που έχει οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Σωστό. Μήπως την έχεις αφήσει όμως και τελείως τέτοια από τη σε φάση. Στα αρχίδια θα πάω να κατηρθώ. Εγώ αυτό δεν θα κάνω σήμερα. Θέλω να δω το Λένον και το Χάρισον και θα με βάλετε τέτοιο είμαι στη ζέστα. Να μην... ναι. Θέλω να δω το Thug Slime και θα κάτσω εκεί. Ναι, 4 μέρες. Φαντάσου τώρα το Thug Slime είναι... Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι ο νέος Λένον. Όπως είπαμε, έχει καταργηθεί το σταριλίκι τους. Το σταριλίκι. Και όμως το φαινόμενο, όταν υπάρχει φαινόμενο σλατίνες, είναι παρόμοιο DNA. Ναι, μένα. Αλλά δεν θα, δεν θα πάνε να κατουρθούν πάνω τους ακόμα κι αυτές. Κατάλαβα. Όχι, okay, επειδή έχει φύγει το σταριλίκι που είπαμε. Γι' αυτό, ναι, ναι. Αλλά. Λεξίτσες και στο TikTok και θα κάνει κάτι παρόμοιο. Λεξίτσες είναι άντρες. Και λέξιδες, ναι, εντάξει. Είναι λέξιδες, δεν είναι λεξίτσες τόσο εκεί. Θα γίνουν παρόμοια σκηνικά στην εποχή. Εντάξει. Το μικρότερο σταριλίκι που δεν είναι ο Λένον, ο Thug Slime. Πάντα γίνονται. Δεν είναι ο Πασχάλης, τώρα δεν ξέρω ποιο μπορώ να πω. Ένα... Πασχάλης για τα δεδομένα του, ναι, ήταν ψηλό στάρ στην Ελλάδα. Ο Ντορουβά, ο Ντορουβά πιο μετά. Νταλάρα. Νταλάρα τι είχε. Δεν υπήρχε. Φάνγκερλς. Νταλαρίτσες. Καλά. Είσαι Νταλαρίτσες. Είσαι σοβαρός, πήγαινε και στέλνανε γράμματα. Βέβαια, ναι, ναι, αλλά υπήρχαν Νταλαρίτσες για τον Νταλάρα. Και ήταν, στέλνανε γράμματα τύπου «Α, Γιώργη, πάρε με». Φίλε, φουλ. Okay. Γιατί ο Νταλάρας γενικά είχε ένα έφορο ότι θα τραγουδήσω ό,τι μου δώσεις. Άμα μου αρέσει θα το πω. Δεν έχει σημασία αν είναι ροκ, αν είναι έντεχνο, αν είναι ρεμπέτικο, αν είναι Latin, ό,τι και να είναι. Εγώ φίλε θα το πω. Γι' αυτό λένε έχει πει τα ωραιότερα. Ε? Το μόνο που λένε για τον Νταλάρα. Εγώ συμπαθώ πολύ τον Νταλάρα μουσικά. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Δεν με νοιάζει αυτό. Ναι. Σου λέω απλά ότι είχε τόσο έρωτα. Είναι επίκαιρο το θέμα, μην το ανοίξουμε. Θες να το ανοίξεις. Όχι, 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 δεν θέλω. Όχι, ήταν επίκαιρο πριν μια μισή εβδομάδα. Τώρα δεν είναι. Γιατί τρέχουν τα δεδομένα. Ήδη τώρα που το ηχογραφούμε έχει φύγει. Ακριβώς. Και μέχρι να ανέβει θα έχει φύγει τελείως. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι τώρα είναι, πεθαίνει το θέμα και τώρα έχουν μπει και άλλοι στο χώρο. Είδα κάποιοι που είχαν δημοσιογράφου. Ήταν ένα τοπιό που εμφανίστηκε και άρχισε να βρει δημοσιογράφου. Έτσι που πέρασε συνέντευξη και λέει: τα χαλάτε όλα. Έτσι για το καλό. Ναι. Και δεν κάνω name dropping τώρα. Έχουμε πει... ενώ κάνουμε, ενώ έχουμε πει όλα τα ονόματα τη ελληνική και τη παγκοσμίου μουσική. Μα έκανε να μην είμαστε plastic σήμερα ο κύριο. Είναι, ναι, είναι. Τέλος. Εγώ το πάω λίγο πιο. Γενικά ρε παιδί μου, εγώ έχω κάποιε φορέ αντικρουόμενε απόψει στο ίδιο θέμα. Ωραία. Ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όχι ταυτόχρονα, αλλά τύπου. Ναι, 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 πάω ναι. Έτσι, λίγο πάω ζιγζάγκ. Αλλάζω. Αλλά αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι το εύπλαστο. Δεν το είναι. Φανταστικ. Αυτό... μα εκεί το πάω. Αντίθετα. Δεν θεωρώ ότι το να είσαι απόλυτος είναι τερμελιές πέρα από κάποια θεμελιώδη πράγματα. Αυτό είναι το πλάστικ τώρα που το πες. Ακριβώς την ίδια ρίζα έχει. Αυτό είναι. Ναι, αυτό λέω. Το καλό. Το καλό. Αυτό είναι. Ελάστικ είναι το καλό. Το πλάστικ. Να είσαι ελαστικό. Ναι, το πλάστικ είναι. Δεν είσαι εύπλαστο. Είσαι πλαστικό. Είσαι ακριβώς το αντίθετο. Να πλάθεθε. Να πλάθεθε. Η πλάστη σε είναι γλώσσα προγραμματισμού. Δεν ξέρω πώς ήρθε η συζήτηση. Ήταν θεθέ. Στα ισπανικά. Παρένθεση. Καλό είναι να μας μαθαίνουν στις σχολές πιο χρήσιμες γλώσσες όπως την Python, όχι τη C++. Ας κοπεί αυτό. Καλό είναι να μας μαθαίνουν γενικά πιο χρήσιμα πράγματα. Α, την Python. Σκέφτηκα τη Fortran. Όχι.
Fortran μαθαίνατε εσείς? Όχι, όχι. Είδες, όταν γράφεις Fortran που γράφεις το χέρι. Έτσι, φίλε. Και εμείς μαθαίναμε γαλοπιστικά και υδροπονία. Τέλειο. Εντάξει, αυτό είναι χρήσιμο. Όχι, αυτό είναι χρήσιμο. Εντάξει, πώς είναι χρήσιμο. Το ότι είναι χρήσιμο, εγώ δεν το έχω. Αυτό είναι ολόκληρο podcast αυτό. Αν αυτό που τώρα είναι το μήμο, δεν είναι μήμο, είναι πολλά χρόνια. Έτσι μας μαθαίνουν μαθηματικά στο σχολείο, είναι άχρηστα. Α, ναι, ότι είναι. Τι μαθαίνουμε διαφορετικές εξισώσεις. Δεν είναι άχρηστα. Δεν είναι άχρηστα. Θα σου πω, όλα τα πράγματα που σου μαθαίνουν στο σχολείο είναι άχρηστα στην προσωπική σου ζωή. Γιατί το σχολείο δεν έχει σκοπό να σε μάθει να κινείσαι, σε μαθαίνει να βρεις δουλειά. Είναι χρήσιμα λοιπόν οτιδήποτε άμα θες τέτοιο. Δεν σου μαθαίνει κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή τώρα... Μα γι' αυτό σε μαθαίνει. Εντάξει, τα μαθηματικά, η γλώσσα είναι δύο γενικά πράγματα που καλύπτουν πολλά πράγματα. Πώς σε πλάθουν, μωρέ, τι έμαθες. Σε βάζουν σε ένα καλούπι, ίσως αυτό είναι. Σε ένα καλούπι σκέψη θα πω εγώ τα μαθηματικά, αλλά ναι, σε... τώρα το αν δεν θα μάθω την τρίτη παράγωγο του χίδιου. Ναι, αλλά η διαδικασία. Βλέποντάς τη από μακριά τώρα που έχει πεθάνει η διαδικασία σε μένα της μάθησης του γυμνασίου, τη βλέπω ρομαντικά και λέω. Εσύ, εγώ βλέπω και λέω. Καλά, ρε, γιατί μου βάλανε γράμματα στα μαθηματικά για αρχή. Μια χαρά τα πήγε. Όχι, βλέπω και λέω, κοίτα τώρα, είχε και γράμματα έτσι και είχε εξώσεις. Και δυσκολευόμουν, αλλά είχε ένα hustle. Αυτό το hustle της. Να κατορθώσεις να το φτάσεις αυτό. Δεν με νοιάζει ποτέ αυτό. Είναι μπούμεριά άποψη. Δεν είναι, όχι. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι πλάκα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μου ήρθε ότι αυτό το σκέφτηκα. Όχι, όχι. Δεν είναι. Ωραία τα μαθηματικά. Βλέπει ρομαντικά ό,τι του άρεσε. Η νοσταλγία γενικά είναι δηλητήριο. Ωραία, και αυτό το παθαίνει έχει κουπάδε. Λένε, α, τότε ήταν καλύτερα. Αρχίδια ήταν. Δεν ήταν καλύτερα. Πώ ήταν καλύτερα. Δακτυλοδεικτούμενο ήσουν αμέσω να έχει κουπά. Λεφτά δεν έβγαζα, μέσα ήσουν καλλιτέχνη. Οι δισκογραφικές έκαναν το πέταμα του, τηλεόραση δεν μπορούσε να κάνει. Crossover σε κάτι άλλο που είχε ο Light τώρα είναι παρουσιαστή σε εκπομπή. Ναι. Τώρα δεν μπορούσε να κάνει. Να πάρουν τον Τάκη να του δώσουν εκπομπή. Ο Τάκη είπε ότι το προτείνανε πριν το Light, δεν ξέρω ισχύει. Δεν ξέρω. Το πάνε να πάει αυτό στο. Και τι θα. Φαντάζεσαι τον Τάκη να λέει, τι να πει ο Τάκη Τσάν. Απίστευτο θα ήταν. Θα ήταν όντω πιο ταιριάστο γιατί είναι. Θα τον πούμε την πρώτη μέρα. Θα μα δει ο άλλο είναι ωραίο, ξέρω εγώ. Αν και έχει πάει και ο Αργυρός, οπότε αυτό δεν ισχύει. Ναι, οποιοδήποτε μπορεί να πάει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Μπορεί και 15. Το κόνσεπτ είναι ότι είναι ο Σταυρό. Αυτό τον Τάκη, εγώ πιστεύω ότι δεν θα τον δεχόταν τόσο εύκολα. Ο ίδιος είπε ότι του προτείνανε και το απέρριψε. Και μπορεί να τον προτείνανε, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι παπάτσα, μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Πάλι επικαιρότητα είναι, δεν έχει σημασία. Δεν είναι τόσο αυτό, είναι γενικό. Γιατί φαντάζομαι δεν έγινε και τώρα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να του έχουν προτείνει πολλά πράγματα. Τάκη. Καλά, δεν είχε και work ethic ποτέ ο Τάκης. Αλλά δεν είναι. Το λατρεύω, είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης ever στην ελληνική σκηνή. Αλλά δεν είναι να πεις ότι ήταν και πιο δραστήριος. Ήτανε, α, ήρθε ο Χαρμάνης, έχουμε μια εβδομάδα να βγάλουμε ένα δίσκο, το σχολείο. Τώρα θα δούμε άμα ξαναβγάλω. Αυτό. Έρθει ο Χαρμάνης, κάνουμε ένα live. Κάνουμε ένα live. Έτσι είναι. Πούλησε, κάνε ένα δεύτερο live μετά, μετά από μια ώρα. Ναι. Μπόμπα. Απίστευτο. Το σκεφτόμουν και να πάω, αλλά λέω. Στην πρώτη ώρα ή στη δεύτερη. Είσαι 30 χρονών. Κι όμως επειδή τώρα είναι όλοι. Καλά, μεγάλη είναι, ναι. Ξέρεις, επειδή είναι μεγάλη, το τηρήσανε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το τηρήσουν αυτό. Όχι, ναι, ισχύει αυτό. Ότι θα μείνουν μέσα και δεν θα φεύγουν και θα γίνει μπάχαλο. Όχι, όχι, όχι. Και άκουσα ότι βγήκαν όντως έξω και άμα τους λέει καθίστε άμα θέλετε. Έχεις πάει στο Αν σε συνομιλία έτσι. Στο Αν δεν έχω πάει. Ποτέ. Όχι, όχι. Πω. Δεν ξέρεις τι κάνεις για αρχή. Το ξέρω. Τρομερή εμπειρία. Το έχω δει σε βίντεο κλιπ. Έχω να πάω, εντάξει. Έχω να πάω. Είναι μικρός. 11 χρόνια. Όσο έχω, είναι μικρός. Έχω πάει σε άλλο τότε ήμουν αδύνατος. Μπορούσα να πω. Τώρα δεν ξέρω αν χωράω μέσα. Αρχίσουμε να γκρίνουμε. Δεν ήταν ιστορικό όμως. Γιατί ιστορικό είναι. Ήταν πίτα. Και ήταν ιστορικό από punk rock εποχές. Και metal μετά και μετά έρχεται το χειμώνα. Να ένα μαγαζί που. Ήταν ελαστικό. Ήταν, ναι, και λεφτά να βγάζουμε. Καλά κάνανε. Λεφτά. Πάντα έτρεφε, πιστεύω, το πιο alternative όμως. Πάλι δεν θα πήγαινε. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ναι, το alternative, αλλά που έκανε δεν το breakthrough. Θα πήγαινε γιατί θα ήθελε 10 συνεχόμενες. Το φασέικο. Όχι επιτυχημένος. Δεν ήταν φασέικο, δεν χωράγανε φασέοι μέσα. Ήταν πολύ λίγοι. Ναι, χωράγανε αφεντικοί. Ήταν για αυτούς. Στο κάθε. Αλλά δεν πειράζει και το ένα και το άλλο, θέλω να ξαναπώ. Τίποτα δεν πειράζει. Ούτε αφεντικοί δεν πειράζει. Θα απελευθερωθείτε όλοι. Αυτό το λέω στους ακροατές που μπορεί να είναι και πιτσιρίκα, μπορεί να είναι σομιλ. Θα απελευθερωθείτε, ειλικρινά σας μιλάω. Ακούγεται νιχιλιστικό, αλλά είναι απελευθερωτικό. Θα πεθάνετε. Σας το λέω αυτό να το ξέρετε. Δεν ξεφεύγει κανένας, μαλάκα. Από τη στιγμή που θα πεθάνεις και ξέρεις ότι αυτό είναι το τέλος, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Καλλιτεχνικά, δημιουργικά. Δεν σε νοιάζει. Και να αποτύχεις, κανείς δεν νοιάζεται. Σε 40 χρόνια από τώρα θα σε χώμα. Θα σε έχουν φάει τα σκουλίκια. Προσπαθήστε, βγείτε καλλιτεχνικά, κάντε τι θέλετε. Δεν σας νοιάζει η γνώμη κανενός. Δεν έχει σημασία η γνώμη κανενός που ασπάζεται τώρα. Είχα μια διαφωνία πρόσφατα με κριτικό κινηματογράφο. Ωραία. Ο οποίος κάτι είχε βγει και είχε πει στη σελίδα του στο Facebook, τέλος πάντων, ότι
η γνώμη του. Πώς τον λένε, ένας Έλληνας. Ο Δανίκας. Του Δανίκα, ας πούμε, για το Poor Things, δεν σε χάλασε τώρα, Δανίκα, λίγο πολύ που πήρε τα βραβεία το τέτοιο. Και εγώ σε φάση. Δεν εκτιμώ τη γνώμη του Δανίκα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας έτσουξε τόσο η άποψη του χι Δανίκα. Τι σας νοιάζει. Μέχρι χθες δεν σας ενδιαφέραν ζει αν πεθαίνει ο Δανίκας. Και τώρα έχετε όλοι να πείτε. Λάθος ο Δανίκας και οπ, φάτε Δανίκα τώρα. Πώς σε νοιάζει. Ήταν απάντηση του ενός κριτικού στον άλλον. Ναι, από το Facebook όμως. Γιατί. Α, στο Facebook, νομίζω ότι έγραψε άρθρο. Όχι, όχι, δεν ήταν τόσο full. Και μου λέει αυτός ότι ναι, αλλά τόσοι άνθρωποι θεωρούν ότι. Τέτοιο και του λέω, δεν υπάρχει, κάτι αντικειμενικό στη ζωή. Όλα είναι, αυτό που λέμε αντικειμενικό, προφανώς. Είναι απλά συγκλίνουσες υποκειμενικές απόψεις. Απλά είναι η πλειοψηφία. Μόνο στα μαθηματικά υπάρχει αντικειμενικό. Ούτε εκεί υπάρχει. Δεν γιατί... γίνεται, αφού είναι fix. Κάτσε ρε, φίλε, πώς δεν είναι. Η χ ίσον 3 ή χ ίσον 4. Ας πούμε. Χ ίσον 3. 3 ίσον 3. Αυτό είναι αντικειμενικό. Αυτό είναι αντικειμενικό. Το χ ίσον 3 δεν είναι. Το χ ίσον 3 δεν είναι. Ναι. Πώς το έβγαλε το χ ίσον 3, είναι αυτό, αλλά. Ναι, okay. Σωστό. Δεν είναι, από τη στιγμή που παίρνει ερωτήσεις δεν είναι αντικειμενικό. Τέλος. Το 3 ίσον 3. Δεν μπορείς να το ρωτήσεις. Όχι, άμα έχει μια εξίσου που βγαίνει μόνο. Άμα έχει, άμα δεν άμα έχει. Άμα λέει χ ίσον 1 ίσον 4. Άμα έχει, άμα δεν έχει. Επίσης, όπως έχει πει και ένα σοφό παιδάκι σε δύσκολο στοίχημα. Μπορεί να είναι λεφτά, έχεις δίκιο. Στο 0. Στο 0 δεν μας οδηγούν οι αριθμοί μας, αλλά οι πράξεις μας. Μπούμ, το παιδάκι από το δύσκολο στοίχημα. Ωραία. Α, είναι κάπου το άκουγα αυτό. Είναι το παιδάκι που σου πάει τα νεύρα. Όχι, εγώ το συμπαθούσα, μια χαρά. Λοιπόν, έλεγε εκεί τα δικά του, ήταν ημερολόγια μηχανών. Είχε ένα κόνσεπτ. Άμα ήταν απλά ένα παιδάκι που έλεγε και έκανε αού, δεν θα το συμπαθούσα ούτε εγώ. Είχε, εξυπηρετούσε ένα σκοπό. Μένα μου αρέσει το παιδάκι που βάζω του που λέει είναι ο τάφη ψιλον σίγμα. Σοφό όπω ο Ζήνων. Καλά, επίση το ότι εμεί ακούγαμε στην εποχή μα αγαπώ τη μάνα σου και τώρα είμαστε. Ήου, καλά, τι ακούνε οι νέοι. Αυτοί υπάρχουν κάποιοι που ακούγανε του. Λουμπίνα και μετά. Πας, μπες στο YouTube του Ντους και λέει καλά, αυτός είναι καλλιτέχνης. Όχι τράπερ τώρα. Με τον Ντους, αυτό δεν το έχω δει. Έχουμε λίγο ακόμα. Ποιο? Μπείτε, φίλε. Αυτό δεν το έχω δει ακόμα τώρα. Όποτε θέλετε, δηλαδή, μπείτε στα YouTube λοιπόν, σχόλια. Θα το πω τώρα. Ωραία. Πες το, πες το. Όχι, πες εσύ πρώτα. Όχι, τι δεν έχεις δει. Όχι, τι, τέξτε, ποιοι εκτιμούν τον Ντους και δεν εκτιμάνε το Σνίκ. Ναι, δηλαδή άντε το να το δω ότι. Οικονομόπουλος και. Τώρα δεν βγαίνουν καλλιτέχνες όπως Οικονομόπουλος και. Αλλά για τον Ντους δεν το έχω δει. Για τον Οικονομόπουλο το έχεις δει. Ότι δεν βγαίνουν καλύτερα στον Οικονομόπουλο. Ναι, ρε, φυσικά και το έχουν πει. Το έχουν πει αυτό. Ναι, φυσικά. Με τον Οικονομόπουλο ήδη ναι, το έχουν πει. Φυσικά. Ότι ρε, παιδί. Τι είναι, ο Οικονομόπουλο σε καθεστώ έχει 15 χρόνια στην πλάτη. Δεν το ξέρω. Τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά το έχουν πει. Εδώ θα το πούνε για τον Αργυρό που έχει 5 χρόνια στην πλάτη. Δεν έχει και 20 χρόνια έχει πού τα βρήκε. Ναι. Πόσο είναι. 5 χρονών. Όχι, όχι. Δεν είναι. Τι είναι. Καλύτερα. Αυτό σαρανταρίζουν. Έχει μια δεκαετία σίγουρα. Πάνω από 10 χρόνια ίσω. Έχουν βγει από κάτι reality και δύο νομίζω που είναι το 2000. Χριστό και μάνα του. Δεν το θυμόμουν. Δεν το είχα προσέξει κι εγώ. Ο Οικονομόπουλο το θυμάμαι. Ήταν θεατρικό κιόλα. Ήταν το Dream Theater, κάπω έτσι. Ήταν δίσκο στο τέλο. Ναι, επειδή έβλεπα το Ψινάκι και είπε ότι έχουμε βγάλει Οικονομόπουλο και πώ τον λένε τον σκηνοθέτη, Γεωργίου, κάπω έτσι. Α, μπορεί. Αυτό που κάνει όλε τι απέσει σειρέ. Και όμω τώρα έκανε μια σειρά η οποία φαίνεται είναι. Να ρωτήσω. Έχει χωριό Κύπριου που υποδίονται άλλη εθνικότητα. Που το παίζουν οι Έλληνε, που το παίζουν οι ξένοι, οτιδήποτε. Αλλά είναι Κύπροι. Και τα νύψια του να παίζουν κάποιο ρόλο παιδάκια γιατί κάπω πρέπει να φάνε και αυτά. Γιατί αυτό οι σειρέ το είναι. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Πλησιάζει ένα κανάλι, συνήθω ο Αντένα του λέει: έχω μια ιδέα. Τώρα ήταν και στο Μέγαν. Τα απλώνει τα πλοκάμια του. Άκου λοιπόν τι θα δει. Πολύ δύσκολο. Θα κάνουμε μια σειρά η οποία θα εκτελήσεται σε χ μέρο τη Ελλάδα. Δεν μα νοιάζει. Χ χρονικό σημείο. Θα έχει μεγάλο cast. Ωραία. Θα μπορεί να γυρίσει στο ίδιο μέρο. Οπότε τα πα εκεί, τα αφήνει όλα. Ό,τι έχει, ρε παιδί μου, εξοπλισμού. Θα εγκαστά εκεί 4 χρόνια, 470 επεισόδια τη σεζόν, 3 ώρε το καθένα. Και η παραγωγή να σε βάζει. Και τι θες από εμάς, τα νύψια μου να παίζουν. Τα νύψια μου και κάτι φίλοι μου Κύπροι. Μπορώ. Μα δεν έχει Κύπρους, είναι στην Ελασσόνα εκτελήσονται. Έχουνε, αλλάζουν την προφορά τους. Όντως. Δεν είναι πλαστικό ο λόγος του. Μπορεί να το παίξουν παλίτσα. Η προσπάθεια συσχέτισης με τον πλαστή. Πιο πολύ από μένα το κάνει. Φυσικά. Μάρκετινγκ, παιδιά, μάρκετινγκ εδώ. Έχεις πιο μέσα από εμάς. Φυσικά. Θα σα διώξω σε λίγο γι' αυτό. Θα κάνω την αποφάσιση. Πριν είπε ότι κάτι ήθελε να πει. Θα το πω με τον Ντους, δεν το ξέχασα. Γιατί θα τελειώσουμε τη συζήτηση πίσω από το θέμα. Αλλά για να πω εδώ. Θέλω να πω για τον Ανδρέα Γεωργίου, θυμήθηκα. Το οποίο παρουσίαζε επίση ένα show το X Factor. Αν δεν κάνω λάθο, ενδιάμεσα. Αυτό είναι που έκανε το. Τον Μπρούσκο. Αυτό είναι. Με τι σειρέ. Ωραία. Σκηνοθέτη. Φίλο μου. Τρομερό. Τον Μπρούσκο έχει κάνει το τατουάζ.
8 λέξεις. Δεν το ξέρω καν. Δεν το ξέρω αυτό. Και δεν είμαι σίγουρος αν η γη της Ελιάς είναι δικιά του. Σίγουρα είναι. Δεν θυμάμαι. Σίγουρα είναι. Απλά τώρα κάνει, είναι επίκαιρο ότι κάνει το Φαμαγκούστα τώρα. Το οποίο είναι για το 74 και τα λοιπά. Άρα αυτό επειδή μπορεί να έχει και μια συναισθηματικό δέσιμο, μπορεί να του βγει σε καλό, δεν ξέρω. Και αλλά... είναι στο Μέγκα, οπότε να το τονίσω εδώ. Είναι πολύ διαφήμιση για το Zoom. Αυτό έχει πάρει τη Θυράμβους και δεν ξέρω αν έχει τόσο καλή υποκριτική. Για ελληνικά. Δεν μ' αρέσει. Γιατί το έχουμε και αυτό. Κοίτα, όταν τα ελληνικά δεδομένα. Υποκλήθηκε το Twitter, ας πούμε. Όταν τα ελληνικά δεδομένα για χρόνια ήταν το λατρεμένοι μου γείτονες. Είναι... Δεν ήταν, ήταν η απαράδεκτη. Δεν ήταν, η απαράδεκτη ήταν πριν γεννηθώ εγώ, πολλά χρόνια πριν γεννηθώ εγώ. Όχι το 92, πότε είναι. Εκεί είναι 89. Τέλος πάντων. Το 90, δεν έχει σημασία. Είναι 20 χρόνια. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, πριν γεννηθώ. Ωραία. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, βγήκανε κάποιες σειρές. Από το 2005 και μετά, ήτανε τα highs ήταν οι Βασιλιάδες, ο Δόκτωρ Ρούλης. Όχι, ο Δόκτωρ Ρούλης ήταν αποτυχία. Η οικογένεια. Όχι, η οικογένεια βλέπει την άλλη. Το λατρεμένο μου γείτονε. Το λατρεμένο μου γείτονε είναι όντω Spinal. Είναι όντω ελληνικά. Είναι full. Είναι τα ελληνικά δεδομένα. Αηδίε. Ωραία. Είχαμε εκεί πέρα ευτυχισμένοι μαζί. Το ευτυχισμένοι μαζί. Αλλά δεν ήταν τα ελληνικά δεδομένα. Ακόμα και αυτό. Το παραπέντε. Είναι καλό. Το παραπέντε είναι ωραίο γενικά. Ναι, αλλά δεν είναι τα ελληνικά δεδομένα το παραπέντε. Όντω. Γιατί είναι ο μέσο όρο. Επίσης, πόσες άλλες ελληνικές σειρές θα σου πούνε κάποια στιγμή. Λοιπόν, δολοφονία, εμπλέκεται ο πρωθυπουργός, έχουμε sci-fi στοιχεία, βία πιστολίδια, πάρτο, μπούμ. Και σχεδόν ολοκληρωτική απουσία ρομάτζου. Αυτό είναι. Ναι. Ο τύπος ήταν σε φάση, θα κάνω κάτι δικό μου, ρε παιδιά. Όντως αυτό θέλω να κάνω. Παρότι είναι αρκετά sexual, αλλά είναι εκεί. Το πέτυχε όμως. Και τα εγκλήματα είναι σειρά η οποία δεν είναι ελληνικά δεδομένα. Καθόλου. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Άρα δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω να πω, είναι για άλλη σειρά. Όχι, ρε παιδιά, είναι για τρεις εξαιρέσεις όμως. Θεωρώ ότι γι' αυτό δεν υπάρχουν ελληνικά δεδομένα. Οι άλλοι κάνουν χάμπερ τη φάση. Για κάποιους λόγους. Άλλο έπα, αυτό θα το. Προσπαθώ να τους βρω. Αυτό για να το κάνω και μια σύνδεση με το τραπ και η τηλεόραση. Όταν θες κάτι να είναι εύπεπτο, και εκεί μπαίνουν οι εταιρείες μέσα. Όταν θες κάτι να είναι εύπεπτο, το κάνεις dumb down. Δεν θα κάνεις κάτι έξυπνο. Ναι. Θα κάνεις κάτι που θα απευθύνεται στο lowest common denominator. Είναι θα μιλάω να το καταλάβει οποιοδήποτε. Παιδάκι 5 χρονών. Γιαγιά με άνοια. Ας πούμε η γιαγιά η δική μου, η προγιαγιά η δική μου μάλλον, ήταν 90 χρονών και μίλεγε στην τηλεόραση όταν έβλεπε το Καλημέρα Ζωή. Πέναγε γαμό. Πρέπει να υπάρχουν μίντια για αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία. Δεν σου λέω όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να είναι όλα για εκεί. Και η τραπ αντίστοιχα δεν απευθύνεται μόνο σε γυραιότερες ηλικίες, αλλά σίγουρα θέλει να απευθυνθεί σε όλα τα πιτσιρίκια. Γιατί εκεί είναι τα λεφτά για αυτό. Πλούσια, φτωχά. Ναι. Από τη γλυφάδα, από το κορονάκι. Το πλούσιο το πιάνει γιατί σου μιλάω για το high class που ζω τώρα και το φτωχό το πιάνει επειδή. Οπ, εγώ ήμουν σαν και σένα. Από το μηδέν ξεκίνησα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να ταυτιστεί με το light είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. Στον κόσμο. Θα το άκουγα και ακούει. Και επειδή όταν έβγαζε τα κομμάτια. Και ήταν ο μοναδικός που πιστεύω που μπορούσε να ταυτιστεί. Ήταν ο μόνος που λέγε κοιμόμουν στο πάτωμα τώρα σε πεντάστερα. Καλά, βέβαια και ο τέτοιος λέει πεντάστερα. Ο Αντιτοκούμπο τώρα πρέπει να σε φάσει πεντάστερα γιατί είσαι φτωχός. Ναι, αλλά είχε εμπειρίες. Είχε, ρε παιδί μου, ναι. Ο ζώος μειονότητα στην Ελλάδα ήμουν όντως φτωχός, πιο φτωχός από το light. Αλήθεια. Προφανώς. Τα κατάφερα με τον υδρότα μου. Αλήθεια. Είχε και στο κομμάτι που εμφανίζεται, είχε και το βίωμα ότι. Έχω χάσει και ένα γονέα μου. Αλήθεια. Πράγματι, δηλαδή πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο ο μοναδικός άνθρωπος που ταυτιζόταν με το light. Έχω πάλι την μεριά μου ότι είναι άλλον υδρότα έριξε ο Αντιτοκούμπο και άλλον. Δεν έχει σημασία, έχει σημασία ότι. Είναι boomer τώρα. Ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το άκουσε και λέει μαλάκα αυτό είναι. Εγώ είμαι. Το light, έτσι, όχι, δεν πουλάω, αλλά ξέρω. Ο light το δούλεψε πολύ. Δεν είμαι τώρα ότι να είναι. Και αυτό δεν έριξε τη δουλειά του για να φτάσει εκεί. Συμφωνώ. Γενικά λίγο, ναι. Αυτοί που δεν ρίξανε δουλειά είναι οι μεταγενέστεροι. Δηλαδή οι πρώτοι, Ήπο, Μάτκλιπ, Σνίκ, Σλόγκαν, αυτοί ρίξανε δουλειά. Η Above the Hood, ο Hawk περισσότερο που έπαιξε λίγο με το trap. Αυτοί κάπως το ακουμπήσανε το θέμα και το παλέψανε. Και δουλειά που είπες δεν πειράζει. Ναι, ρε, δεν έριξες και δουλειά. Έτσι. Δεν, για μένα τίποτα δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ναι, για σαν δεν πειράζει τίποτα. Όλα τα δηλαδή, καλά δηλαδή, βλέπω ότι με τη δουλειά είναι. Μπράβο. Το εκτιμώ παίρνεις πόντους παραπάνω. Δεν είναι ότι. Ξαφνικά θα πω εσύ το δούλεψε, εσύ όχι, άρα εσύ είσαι αυτόματα καλύτερο. Μπορεί το αποτέλεσμα αυτό που δεν δούλεψε να μου αρέσει περισσότερο. Όμως εκτιμώ. Ναι, γιατί τα φτιάχνει με το ότι το κυνήγησε και άνοιξε και δρόμο για του επόμενου. Αυτό είναι υπερσημαντικό. Γιατί εσύ έβαλε τι δισκογραφικέ να πούνε ότι θα αγοράσω την κάθε Capital και την κάθε Offbeat Records που έφτιαξε ο Χ. Ραπά. Ωραία. Γιατί και ο Σλόγκαν όταν του αγοράσανε την Offbeat,
την αγοράσαν από αυτόν, του δώσαν λεφτά. Λοιπόν, και την κρατήσαν για να φέρουν ραπάδες. Αυτό, αυτό το έχει υποθεί κάπου. Το ξέρω εγώ και το έχει πει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι είναι κρυφή πληροφορία. Η Offbeat ήταν δική του, την έφτιαξε. Πώ είναι η Κάπιτα, πώ ήταν παλιότερα η Εποκρατορία, το Family. Γιατί ο Ήπο πρόσφατα είπε ότι τελικά πούλησε την Κάπιτα. Πούλημα φυσικά. Ναι, αλλά τότε έλεγε ότι μου την πήρατε. Γιατί στην ουσία τον εξώθησαν να πουλήσει γιατί δεν είχε τον έλεγχο που ήθελε. Όλα είναι εγώ νομίζω ότι δεν είχε υπόσταση νομική και του την πήραν, πήγαν και υπογράψαν. Κάτι του δώσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πράγμα τέτοιο. Δεν μπορούσε να είναι. Γιατί όταν μόνο και μόνο με τη χρήση του ονόματος που ο τύπος έχει YouTube βίντεο που κάνει κάτι freestyle ναι. σε ένα κανάλι Capital Music One. Στην κουζίνα. Στο τέτοιο. Ναι. Capital Music One. Καταλαβαίνεις. 2011. 10-11 εκεί. Είναι τέλος 10-11. Ωραία. Που κάνει κάτι freestyle με τον Καταχθόν, κάτι freestyle με τον Τους, κάτι τέτοιο. Όχι, αυτό με τον Τους το κάνουν Τους. Είναι την ίδια περίοδο όμως. Αυτό σου λέω. Είναι λίγο, ναι, κάπου εκεί. Είναι Capital. Είναι αρχές της Capital. Ναι, είναι ναι, το ναι, λίγο άλλο, το Capital Delivery. Τι... Μπράβο. Λοιπόν, το θυμάμαι. Δεν μπορεί να το πει. Γιατί όταν σου πει κάτι, θα σου πει: εγώ το ξεκίνησα να. Ποιο είναι, πού έχει εδώ Skype. Ναι, ναι. Πού έχει εδώ Light. Πού έχει εδώ τον οποιοδήποτε. Skype υπήρχε βασικά, αλλά δείχνει ότι έχω συμμετοχή από την αρχή. Οπότε κάτι θα του δώσει. Δεν μα, είναι... ναι, αυτό απλά ίσως επειδή δεν είχε πλέον τον έλεγχο που ναι. ήθελε και δεν είχε και την πέραση που ήθελε να τον εξωθήσανε στο να πουλήσει. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το «με διώξανε». Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Αυτά λίγο πολύ. Αυτό είναι το τι κάνουν οι δισκογραφικές, αυτό είναι η δουλειά του καθενός, πώς τους ξεχωρίζει. Ας πούμε τώρα πιο πιτσιρικάδες, οι οποίοι απλά τους βλέπουν, στέλνουν ένα demo, ας πούμε, ή δεν στέλνουν καν και τους παίρνουν αμέσως μια δισκογραφική γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να βγάλει λεφτά από αυτούς, δεν έχουν ρίξει κάτι ιδιαίτερο στα δουλειά. Γι' αυτό και ακόμα και αυτό που έλεγες εσύ, είναι ότι τώρα έχει γίνει, πώς να το πω, οι ραπάδες που βγαίνουν τώρα δεν ρίχνουν τη δουλειά που ρίχναν οι παλιότεροι και εκεί ξεχωρίζουν λίγο που μου λέγατε πριν ότι αυτό τους ξεχωρίζει με το Light, με το Sneak, τους ξεχωρίζει κάπως. Εδώ θα έχω την πάσα για τον Τους με τη δουλειά. Μπράβο. Δεν τον ξέχασα τον Τους. Ο Τους που δεν το έχεις δει, έτερε Άλεξ, ότι... Όντως υπάρχει κόσμος που λέει ο Τους είναι καλλιτεχνάρα και ότι το νέο κύμα είναι χάλια. Και ο ίδιος ο Τους το στηρίζει αυτό. Έχει, γιατί εγώ πιστεύω ότι του κλέψαν το ψωμί κάποια στιγμή. Γιατί κάποια στιγμή η mainstream rap ξέμεινε σε ένα σημείο, δεν είχε ποιον να έχει και εμφανίστηκε ο Τους με κλαρίνα. Το επιβεβαιώνει ίσως μάρτυρας. Και... Έσκαγε στην επαρχία, έκανε. Έκλεινε πίστες το μεσημέρι. Δηλαδή είχα δει κάτι πολύ περίεργα πράγματα. Ναι. Θυμάμαι σε επαρχιακή πόλη ότι είχε live 3 το μεσημέρι Κυριακή σε γνωστό μπουζουκτσίδικο της πόλης. Okay. Απίστευτο. Απίστευτο όντως. Τέλειο. Και είχε. Και τι έκανε, έκανε. Οκ, okay, είχε τους στίχους του πάντα που ήταν πιο έξυπνοι. Ναι. Αλλά είχε πάλι ένωνε τη μουσική του με λαϊκά. Για να πουλήσει. Στοιχεία για να πουλήσει. Όταν μετά είδε ότι του παίρνουν το ψωμί, εγώ. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτό. Ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν το σημείο τομής. Είπε, αυτοί δεν κάνουν ό,τι είναι, κάνω εγώ. Οπότε δεν με νοιάζει να. Εμένα αυτό πάντα με εκνεύριζε. Ο τύπος έκανε Foxmore. He went Foxmore. Δηλαδή, τι έκανε, λέει, αυτοί κάνουν κάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω με αυτό, γιατί το έχει ψηλό. Οπότε δεν κάνω. Γίνομαι ο έτερος πόλος. Ναι. Και καλά, δεν ξέρω. Προσπάθησε, δεν το κατάφερε ποτέ, αλλά αυτό προσπάθησε. Κάποιοι όμως έχει ακολούθους. Έχει ακολούθους. Φυσικά και κάνει views και βγάζει και λεφτά ακόμη και τώρα. Δεν έχει το πίκ. Είχε μαρκετινίστικο. Εγώ πιστεύω ότι το έκανα τους πρώτα και πάνω απ' όλα. Γύρισε ότι, ωραία, πάντα όταν το hip hop είναι τα μισκούμπρια και η going through, ο Foxmoor έγινε ο άλλος πόλος. Όταν μετά έγινε καθεστώς στο Family και στα Vendo. Και οι Ρόδες και πιο έτσι τέτοιο, δημιουργήθηκε άλλος πόλος. Οι Ζητανοί, εντάξει, δεν υπήρχαν, αλλά ατομικά ο καθένας εννοώ. Ήθελε να το κάνει. Φυσικά και ήθελε. Ναι. Μετά τύπος, ήθελε να το ξανακάνει. Ο τύπος το 4 ήταν να μπει στο Family. Ήταν το 18 ήθελε να το ξαναπετύχει αυτό ο Μίδε. Όχι, πιστεύω ότι απλά ήταν. Γιατί τρελάθηκε να πούμε και σταμάτησε σε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Είμαι γέρος, δεν ζω καν στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μετά το κόψε. Γι' αυτό μετά το κόψε για τον ίδιο λόγο. Όχι, πιστεύω ότι απειλήσανε. 100%. Όχι, απειλήσανε μόνο θα σε κοπανίσω. Τύπου, συγγνώμη, κάποιο μα διαβάλει στα κομμάτια του. Όπως έχει πει και τέτοιο από τον παραπέντε που λέγαμε πριν, έρε κάτι μηνύσεις που έχουν να πέσουν. Μα είπε να είχε πει θα κάνουμε ένα live εμείς. Θα κάνουν, ναι, και εσείς. Ναι, 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 και εσείς και εμείς. Άρα δεν είχε και μια προσπάθεια. Είχε μια προσπάθεια να γίνει ξανά ο έτερος πόλος. Ναι. Αλλά ο λόγος που το έκοψε είναι ότι του είπανε, άκουσα να δεις, καλά όλα αυτά, εγώ δεν είμαι βρουλιώτης να κάτσω να σε ανοιχτώ. Πήγαινε σπίτι του αγόρι μου. Και πήγε σπίτι του. Στο βρουλιώτη όμως είχε το θέμα ότι αυτό ήταν ο φρέσκος.
Ναι, εντάξει. Το φρέσκο και μετά. Και ο τους, πάλι το ίδιο είναι. Ναι, ρε παιδί μου, το παίζει αυτό. Οι φρέσκοι μήπως ξεπερνάνε τους παλιούς εύκολα όταν έχει. Στην αρχή του το είναι σίγουρα. Πάντα όχι, αυτό, στο σημείο τομής όλων αυτών. Όσο αυξάνεται, δεν ξέρω το κοινό, όσο αυξάνεται το κοινό σαν σύνολο, όσο μεγαλώνει η πίτα, μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτόματα είναι αυτό, δεν είναι τέτοιο. Ειδικά όταν αρχίζει και κλέβει το κομμάτι του άλλου. Λογικό είναι αυτό, είναι φυσικό επακόλουθο. Δε... Δηλαδή το βλέπω... Ναι, είναι ότι είχαν τέμνονταν το κοινό, γι' αυτό και είναι η ίδια μουσική τελικά. Ναι, όλα το ίδιο. Και μπορούσε να το πάρει πιο εύκολο άλλο. Όλα το ίδιο. Εδώ να σου πω κάτι το οποίο κάποιοι δεν ξέρω τι κοινό έχετε από σε metal και τέτοια. Ωραία. Το metal είναι rock. Τέλος. Το metal είναι παρακλάδα τη rock. Ωραία. Αυτό επειδή έχουν μεγαλώσει δεν το λέει κανένα. Δεν το έχουν. Ναι, γιατί. Οι ροκάδες. Γιατί το gate των μεταλλάδων ήταν ούτε οι μεταλλάδες το δέχονται. Εγώ είμαι ροκ, τι είμαι εγώ, τίποτα φλόρι. Οι μεταλλάδες σε κάμια περίπτωση. Οι ροκάδες ξέρουν ότι αυτό έφυγε. Και φίλε, οι τύποι. Ναι, γιατί στην ουσία πετύχαν αυτό που ήθελαν να κάνει το low bap. Εμείς τι σκέφτομαι. Εμείς είμαστε metal. Το low bap είναι ροκ, το metal λοιπόν. Στην ουσία είναι παρακλάδα τη ροκ. Έτσι πάει. Το αν η τραπ σε κάποια χρόνια από τώρα, σε 20, μπορεί όντως σε 20 χρόνια να μην θεωρείται ραπ. Γιατί να έχει ξεφύγει τόσο. Ας πούμε πριν που λέγαμε, off mic, ότι υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες τώρα, π.χ. ο Σιντάρτα, π.χ. ένας άλλος που μου έδειξε εδώ ο Άλεξ ότι πρώτη ένα σικάριο. Ο σικάριο. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν κάποια στοιχεία τραπ. Πρώτη φορά δεν τον έδειξε, γιατί τον ήξερες. Πρώτη φορά άκουσα όμως. Ναι, τον ήξερα. Η αλλά... μάσκα. Ναι, ήξερα ότι έχει βγει αυτό γιατί κάποιο. Την FM Record δεν ξέρω που την βρήκε. Δεν ξέρω. Κάποιο έβγαλε από την FM Record. Κάτι βγήκε τώρα γι' αυτό. Δεν είναι ο σικάριο. Είναι παλιό συγκρότημα. Πώς τους λένε. Οι σκοταδιστές. Αυτό εδώ και. Τρομερό. Και γράφαν στο GR, υπάρχει FM Records και οι σκοταδιστές. Ευτυχισμένοι το 1998. Τέλος πάντων, συνέχισε με το Σικάριο. Ότι αυτοί οι τύποι κάνουν κάποια βήματα για να παντρέψουν το λαϊκό, το pop, το trap. Είναι bland κάτι τέτοιο όμως. Φαίνεται. Θα δείξει. Όλα είναι αρχή. Γιατί είναι απαραίτητα bland, και εγώ μπορώ να έρθω και να σου πω ότι η Σιντάρτα μπορεί να είναι ένα παιδί που, το οποίο ακούει τραπ, αλλά γεννήθηκε στη Γλυφάδα, είναι πιο πλούσιο, ξέρω εγώ. Okay. Και θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, ναι, γιατί το τραπ. Εγώ δεν ξέρω τι συμφωνώ. Γιατί το τραπ πρέπει να είναι μόνο. Γιατί εξελίσσεται το είδος. Γιατί πρέπει να είναι απαραίτητο ο τύπος που είναι από το μηδέν και θέλει να τα κάνουμε, να τα φτιάξουμε. Ο πιο ρίχος είναι, αλλά μήπως αυτό είναι μπουμεριά τελικά. Ο είναι, ρίχος. Είναι μπουμεριά. Είναι πρώτη φορά. Έχεις πει πολλές φορές ότι μήπως είναι μπουμεριά. Είναι πρώτη φορά που σου λέω ναι, αυτό είναι αυτό μπουμεριά. Όντως. Αυτό είναι όντως μπουμεριά. Μα το ξέρω ότι αυτό είναι. Γιατί μπουμεριά. Οι τύποι αυτοί για τους χύψη λόγους δεν μοιάζουν οι λόγοι τους. Είναι αυτό που σου λέω. Κρίνουν τους άλλους από τις πράξεις τους. Αλλά κρίνουν και εμένα από τις πράξεις με εκείνη διαφορά. Λοιπόν. Οι τύποι κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν με νοιάζει ποια είναι τα κινητρά τους. Μπορεί όμως αυτό κάποια στιγμή όντως να καταφέρει να δημιουργήσει ένα τελείως διαφορετικό μουσικό είδος. Ναι. Μέχρι τότε είναι παρακλάδα της rap. Όπως και η metal μέχρι να σταματήσει να είναι παρακλάδα της rock, ήταν rock. Μετά έγινε metal και μετά απέκτησε και δικές της υποκατηγορίες, όπου υπήρξε μια διαφοροποίηση όντως από ένα σημείο και μετά. Και όλα αυτά μεταξύ τους είναι άλλα πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου. Και πάλι μπορεί να υπάρξει κάποιο πάντρεμα. Ας πούμε, η metal παντρεύτηκε κάποια στιγμή με το rap κανονικά. Ναι. Το new metal ήταν το εξωγαμό τους. Για άλλους κακός, για άλλους καλός, ήταν κάτι το οποίο ήταν τέτοιο. Εμένα μου άρεσε προσωπικά το new metal, κυρίως γιατί ήμουν παιδάκι και ήταν cool. Άρα εκεί γυρνάμε. Έπιανε πάρα πολύ στο cool εκεί. Το ίδιο κάνει και trap. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κρίνεις. Φουλ. Στην Ελλάδα, ναι. Έξω εντάξει, πολλά Ελλάδα, Ελλάδα δεν υπήρχε κάτι άλλο. Υπήρχαν κάπως οι Deadlock. Υπήρχαν κάποια συγκροτήματα, ο γνωστός παραγωγός. Οι Fly By Wire επίσης λίγο μετά. Δεν ξέρω καν να τους ξέρεις αυτούς. Έλληνες είναι αυτοί. Ναι. Υπάρχουν κάποια συγκροτήματα που δεν μπορώ. Πώς σου λένε, κάποιοι φοράγανε μάσκες. Πώς σου λέγανε. Στην Ελλάδα. Αυτοί είναι Αμερικάνοι. Όχι. Το σκέφτηκα. Είναι κάποιοι που έχουν. Δεν ξέρω αν είναι το New Metal αυτό ακριβώς. Είναι New Metal, είναι Slipknot, είναι η Korn, είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς σου λέγανε. Η Drowning Pool. Ήταν πολύ γνωστό είναι... η S10. Είναι η System of a Down. Είχαν καρφάκια και μάσκες. Απλά για κάποιο λόγο επειδή η System of a Down αρέσουν στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι New Metal. Είναι New Metal και απλά το κοινό ήταν σε φάση. Ναι, αλλά αυτοί μας αρέσουν οπότε δεν είναι New Metal. Να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές ήταν σούι, ας πούμε, είναι 100% νιου μέτα. Φυσικά, γιατί ναι, κάνει. Δεν ξέρω, ήταν πολύ... Σε πολλά κομμάτια ραπάρι. Πολύ κοσπλέ καλό, δεν το κατάλαβα. Όταν κι αν, απλά ο κόσμος είπε, ναι, αλλά αυτοί μου αρέσουν, δεν θα τους βάλουμε τους άλλους πληβίους. Άρα... Δεν είναι νιου μέτα αυτή. Goat rapper το... Όταν κι αν, ναι. Άμα είναι, δεν το είχα σκεφτεί. Όχι, είναι υπέροχο, όντως, αλλά... Φουλ. Δεν το είχα σκεφτεί ότι ραπάρι, μου φαίνεται... Και εγώ τώρα το σκέφτηκα, αλλά σκέφτηκα το... Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, το χώρο... Δεν μπορείς καν να το τραγουδήσεις, άμα δεν έχεις εξαιρετικά καλά. Γιατί δεν μ' αρέσουν οι προσπάθειες αυτές, δηλαδή. Η Limp Bizkit είναι νιου μέ
metal. Ναι, 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 φυσικά. Όντως. Πώς τους λέγανε τους άλλους, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μου αρέσουν κιόλας οι Μπίσκιτς. Ήταν ένα scream new metal με μάσκες, αλλά δεν μπορώ. Ρε, είναι Slipknot αυτή. Δεν είναι Slipknot, όχι, όχι, όχι. Τι άλλο με μάσκες. Ήταν πολύ νέοι. Και Slipknot, και από τα νέα υπήρξαν. Όχι, όχι, κάποιοι δεν τους θυμάμαι. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι ο γνωστός Σιν Λόρεν είναι ένας παραγωγός. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ότι οι καταβολές του είναι σε τέτοια συγκροτήματα, σε post-emo period, που παίζουν με τέτοια όργαν, που παίζουν με κιθάρες, με metal, okay. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η πορεία του, έχει πολύ γνωστό. Και όντως έχει μια τομή με το rap, η οποία κάποιες φορές και δεν φαινόταν κιόλας, γιατί έχουν τα τέσσερα στοιχεία. Δεν με νοιάζει αυτό, δεν τα... Όχι, αλλά γιατί φαινόταν σε ένα σημείο ότι δεν ήταν new rap, ήταν new metal. Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα τέσσερα στοιχεία, δεν υπάρχουν ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ. Έχεις δει. Ποιο να σου πω, ρε παιδί. Κάποιο που να τα εκπροσωπεί. Το Fat Joe και το Big Pan να κάνουν breakdance. 480 κιλά, πώς! Εκαστός ή. Όχι, ρε. Μαζί. Όχι, μαζί, ρε. Εκαστός. Τι, πας καλά. 480 βασικά παίζει. Ο Big Pan παίζει να λέω και λίγο. Όχι, ο Big Pan. Δεν είχε φτάσει μισό τόνο. Δεν είχε, γιατί πέθανε 28 χρονών. Δεν πήγαινε άλλο. Τέλος πάντων. Αυτό, αλλά το είδε λίγο χρόνο. Χοντροφοβικό cast, αλλά. Είμαι χοντρό. Έχω το Fat Card. Fat Cast. Έχω Fat Sane Pass. Ωραία. Μπορώ να πω ό,τι θέλω. Δεν είσαι 480 κιλά. Δεν είμαι, αλλά θα μπορούσα. Αλλά είμαι ακόμα 28 χρόνια. Γι' αυτό όμως και δεν πέθανε 28. Μου δίνει ο τράτο, είπαμε. Έχει γύρω στα 45. Έγινε πολύ dark, ρε φίλε. Το πρωί συζήτηση. Δεν πειράζει. Γιατί. Γιατί όλοι θα πεθάνουν. Ο Big Pan πέθανε. Πώς να μην γίνει dark. RIP. Ναι, παιδιά. Σωστά. Και εξοραίστηκε κιόλα. Ναι, και ο Fat Joe δεν είναι μαλάκα, τώρα είναι 70 κιλά, ξέρω. Αυτό τον ανακάλυψε. Είναι πλέον Just Joe. Ναι, ισχύει. Το ανακάλυψε πρόσφατα επειδή ο άλλο, επειδή πέθανε, εξοραίστηκε. Δεν ξέρω αν δεν ήμουν κι εγώ, δεν ήμουν μωρό όταν μεγαλουργούσε. Λένε ότι αυτό είναι στον δρόμο για τον Goat και ο Fat Joe που τον βρήκε και ήταν λίγο εγώ που φαινόταν το δεκανίκι του. Αυτό ήταν το brain, μάλλον. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό παίζει τριγύρω. Το Fat Joe που θυμίζει λίγο και το μικρό Νικόλα, που θα γίνει Νικόλα δηλαδή. Είναι ίδιο. Αυτό θα πω ηλία. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη Νικόλα δηλαδή. Είναι ίδιο ο Νικόλα. Ο μικρό Νικόλα έχει ξεκινήσει από πολύ μικρό. Είναι πιο μικρό. Το πρώτο LP το είχε βγάλει 8 χρονών, νομίζω. Ναι, δεν είναι. Σε ένα ποδήλατο. Και μετά έβγαλε το sequel. Ναι, τρομερό. Το οποίο ήταν. Θα φρίξει το σκυλί. Πριν το φρίξει το σκυλί, είχε βγάλει το παπί. Το φρίξει το σκυλί ήταν το δεύτερο. Το. Να φρίξει το σκυλί το λέγοντα. Ναι, όχι ο μικρό Νικόλα. Κάνα χτυπά. Ναι, αυτό είναι. Μικρό Νικόλα. Έτσι μεγαλώσαμε εμεί παιδάκια. Έτσι μεγαλώσαμε. Ναι. Και με μικρό Νικόλα του Ζαν Ζακ Σαμπέ και του Γκοσινί και με μικρό Νικόλα του Νομό Ηλίας. Σωστά. Αλήθειες. Έτσι πρέπει να κλείσει το podcast με αυτό. Με αυτό. Λοιπόν, από το νομό Γαλλίας, λοιπόν, οπότε κάπου από το νομό Αλσατία, σας παρακαλώ. Είναι νομό. Είναι περιοχή, είναι ναι, η Αλσατία. Είναι... Από το νομό Γαλλίας είναι καλό, ωραίο. Μαλακία. Από το νομό Αλσατίας όμως βγάζει και νόημα, γιατί είναι όντως περιοχή. Και δεν χαλάει και τη ρήμα. Κάπου εδώ σπάσαμε τα ρεκόρ στο τέταρτο επεισόδιο. Ήταν φοβερό όμως, απολαυστική κουβέντα μαζί σου, φίλε Ντάνη. Επίσης, σας ευχαριστώ, κύριε Άλεξ. Άλεξ Τετράγωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μην ξεχάσετε να βρείτε υπό την Άνω. Θα έχουμε κάτι καινούριο. Κοίτα, θα βγάλω σίγουρα την καθιερωμένη λίστα που βγάζω ένα χρόνο με τις κυκλοφορίες της προηγούμενης σεζόν. Κανονικά τη βγάζω πρωτοχρονιά, αλλά βαριόμουν. Περνάει ο κύριος. Δεν πειράζει, και τι θα πάθουν. Όχι. Θα πεθάνω μια μέρα. Οπότε αυτό εκεί θα είναι. Κοίτα, οι μόνοι που θα το χάσουν είναι αυτοί που πεθάνανε από πρώτη την άρη. Αυτοί όντως. Και μπορεί να περιμέναν. Αυτοί το χάσαμε. Αλλά να σου πω κάτι. Τι θα μου πούνε. Τι θα μου κάνουν. Συγγνώμη. Άρα RIP και σε αυτούς, RIP Big Bang και ακροατές μου και αναγνώστες μου που πεθάνουν από 1η Γενάρη μέχρι σήμερα. Συγγνώμη. Θα βγει όμως για τους υπόλοιπους. Οπότε ναι, μην χάνετε χρόνο. Η ζωή τελειώνει. Πηγαίνετε, δείτε το τώρα. Τύπου δεν ξέρω τι κατάσταση έχετε εσείς. Μπορεί να έχει βγει μέχρι να το ανεβάσουμε. Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και ναι. Εντάξει. Μπείτε σε σελίδα να δείτε. Έρχεται αυτό. Μπείτε σελίδα. Να σου πω κάτι. Μπείτε σελίδα. Τώρα για podcast και τέτοια θα δούμε. Έχουν εδώ τα παιδιά να ακούτε. Είναι ωραίοι. Μου αρέσουν. Σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε και να συνεχίσεις και εσύ βεβαίως. Κι εγώ περιμένω. Εντάξει. τέλεια. Ωραία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Ήμουν ο Άλεξ. Και εγώ δεν ήμουν. Και δεν ήταν ο πρώτος Άλεξ που δεν ήταν. Ήταν ο πρώτος Άλεξ που δεν ήταν. Ήταν ο πρώτος που δεν ήταν ο Άλεξ. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.